διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Καζάκης, αναμένοντας τους καλεσμένους και τους φίλους που, και συναγωνιστές που θα είμαστε σήμερα μαζί. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι η πρώτη μέρα μετά το συνέδριο, μάλλον που βρισκόμαστε, μετά το συνέδριο του ΕΠΑΜ, από πρώτης μέχρι τρεις του μηνός. Αλλά πριν πάμε στο συνέδριο που έκλεισε, κατά τη γνώμη μου, επιτυχία, να ξεκινήσουμε πρώτα και κυρία με δύο ζητήματα πριν μπούμε στα καθημάς, να το πούμε έτσι. Να σας κάνουμε μόνο μία-δύο ενημερώσεις. Πρώτον, για ένα περίπου δεκαήμερο να μας επιτρέψετε να μην έχουμε εκπομπή, καθότι προσπαθούμε να αναπληρώσουμε τις δυνάμεις μας από μια έτσι χρόνια υπερκόπωση που διαπιστώθηκε αυτές τις μέρες ιδιαίτερα. Προσπαθούμε, ωστόσο θα είμαστε μαζί, θα προσπαθήσουμε να είμαστε καθημερινά μαζί με ένα σχόλιο στα πλαίσια του, όπως συνήθως γράφω, ή το σχόλιο της ημέρας για το δικό μου στο δικό μου προσωπικό blog ή στο ανάποδα.news, που είναι η νέα ιδιοσιογραφική σελίδα της Εφημερίδας Πολιτικής Επιθεώρησης Ανάποδα, που έβγαζε το ΕΠΑΜ με ευθύνη του ΕΠΑΜ. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν το Ανάποδα News, το οποίο από ό,τι μου λένε οι συντελεστές του πάει πάρα πολύ καλά, εξελίσσεται. Φιλοδοξία είναι ένα ηλεκτρονικό site εναλλακτικής ενημέρωσης σχετικά με το τι συμβαίνει στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια, από την ειδική οπτική ενός εθνικοπελευθερωτικού αγώνα, να το πούμε έτσι. Σωστότερα, ή όπως πολύ ωραία έλεγε χθες ο Λεωνίδας, ο Χρυσανθόπουλος, ο πρέσβης, στην δεξίωση της πρεσβείας της Βενεζουέλας για την εθνική τους επέτειο, την επέτειο του Μπολιβάρ, την εθνική τους επέτειο, έλεγε, όταν το ρωτούσε κάποιος μεγαλοσχήμων είτε του Υπουργείου Εξωτερικών είτε του Διπλωματικού Σώματος, και εσείς κύριε Χρυσανθόπουλο, με τι ασχολείστε τώρα? Εγώ κάνω αντίσταση. Εγώ ασχολούμαι αποκλειστικά με την αντίσταση ενάντια στον κατακτητή της χώρας μου. Και το έλεγε με τέτοια φυσικότητα. Είτε ήταν ο πρέσβης του Βιετνάμ, είτε ήταν οποιοσδήποτε άλλος σοβαρό ή λιγότερο σοβαρό πρόσωπο, που πραγματικά έκανε φοβερή αίσθηση. Ήταν το κλου της βραδιάς της χθεσινής δεξίωσης, και μάλιστα προσελκύοντας το ενδιαφέρον ιδιαίτερα πρεσβευτών ή πολιτικών προσώπων, αντίσταση στην Ελλάδα, το καθεστώς, τι ακριβώς και όλα αυτά τα πράγματα. Προκάλεσε πολύ έντονη συζήτηση, ήταν ένα από τα σοβαρά θέματα. Το δεύτερο πολύ σοβαρό θέμα στην δεξίωση, μια και βρισκόμασταν χθες, μας έκανε την τιμή να μας καλέσει η πρεσβεία της Βενεζουέλας, ο πρέσβης της Βενεζουέλας, για την εθνική τους επέτειο, ήταν το τι λιμάριδες είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω εντυπωσιάζομαι. Είχαν πέσει σε εκείνα τα καναπεδάκια και παραλίγο να φάνε και το σερβάν. Δηλαδή, ήταν φοβερό πράγμα. Υπουργοί, παραυπουργοί, εκείνος ο Φίλης, να έχουν χάρη πάντως που βρισκόντουσαν σε διπλωματικό χώρο και έχεραν διπλωματικής ασυλίας. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε πολλοί κόσμος, έβρισκαν πάντα τον τρόπο να με αποφεύγουν σε απόσταση 10-15-20 μέτρων, με το που αντιλαμβανόντουσαν στα 20 μέτρα ραντάρ, έτσι, ότι βρισκόταν και κάποιος σαν και εμένα εκεί. Λοιπόν, απέφευγαν όπως ο διάολος στο λιβάνι. Ειδικά ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί ο κύριος Φάλαινα, ο κύριος Φίλης, πώς το λένε αυτός, δεν μπορούσε και να κινηθεί εύκολα. Είχε άλλους τρεις. Έναν για την προστόβαρη γέμιση και άλλοι από τους δύο τον κρατάγανε. Και μετά πήγε τον αποθέσανε, τον πήρανε, τον αποθέσανε δίπλα στα μεζεκλίκια και τους άλλαξε τα φώτα. Ρωτούσε κάθε φορά, αυτό εδώ το πορτοκαλί τι έχει μέσα? Ήταν η βασική του ατάκα της νύχτας. Το μόνο που συζητούσε.
τι έχει μέσα αυτό το πορτοκαλί, α, ωραίο αυτό το άλλο. Τέχνη, γινότανε χάμος. Βεβαίως, το Σιριζέικο είχε πλημμυρίσει τη δεξίωση. Το τι γελιότητα υπήρχε εκεί μέσα με όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι έλεγαν, προσφωνούσαν τον πρέσβη μάλιστα της Βενεζουέλας, πώς τον έλεγαν, είναι καμαράδα, λοιπόν σύντροφο. Λέω, παιδιά, στη ζωή μου ποτέ ξανά δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω την έννοια σύντροφος. Δηλαδή, ποτέ ξανά, εννοώ πολιτικά, ποτέ ξανά τέτοια γελιότητα, ούτε την εποχή του Κουκουέ. Ούτε την εποχή του Κουκουέ. Και βέβαια, πραγματικά, ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό, είναι προφανές το πώς έχουν πέσει πάνω στην εξουσία, αφού τους έβλεπες πώς έχουν πέσει πάνω στα καναπεδάκια. Πώς είχαν πέσει πάνω στο μπαρ, πώς είχαν πέσει πάνω στα ποτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ειλικρινά, αυτοί ήταν μπροστά. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι ήταν στο τέλος της ουράς. Πώς πετύχαινες πάντα να ήσουν στο τέλος της ουράς που μπροστά ήταν κάποιος Σιριζέος. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω πώς το πετυχαίναν αυτό το πράγμα. Ήταν μονίμως, δηλαδή, λες και είχαν παραντεβού μπροστά και καταβροχθήσαν τα πάντα. Δηλαδή, το ρίξαν έξω τον πρέσβη. Έχουν και οικονομικά προβλήματα στη Βενεζουέλα. Ξέρεις. Κατά τα άλλα, βέβαια, όλοι αυτό το Σιριζέικο συρφετός, αυτή η συμμορία της κακιάς φάρας που μας βρήκε εδώ μέσα, λοιπόν, φυσικά, έτσι και πει κανένας τίποτα, όλοι θα φέρουν σαν παράδειγμα, δηλαδή, αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνουμε σαν τη Βενεζουέλα, σου λέει. Αλλά κατά τα άλλα, σύντροφο τον ανεβάζανε τον πρέσβη, σύντροφο τον κατεβάζανε τον πρέσβη. Βέβαια, ο πρέσβης είναι ένας νεαρός άνθρωπος, εξαιρετικά έξυπνος και πολύ καλά μορφωμένος από ό,τι διαπίστωσα. Συζητήσεις. Δεν νομίζω ότι χαμπαριάζει από τέτοια πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Δείχνει το ποιόν του ανθρώπου. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, μα είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Κι όμως, αυτοί οι τύποι έτσι ήταν. Έτσι τους θυμάμαι από τη δεκαετία του 70. Από τα σχολεία, από τα λύκεια που κάναμε καταλήψεις. Έτσι ξεφτυλισμένοι ήταν από τότε. Μη δουν καρέκλα. Μη δουν από τότε. 15 μελούς καρέκλα και σκοτωνόντουσαν. 15 μελούς την εποχή των σχολείων, δηλαδή εξουσία. Αυτοί είναι ικανοί να ξεκοκαλίσουν μέχρι το τέλος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί δεν έχουν όρια, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι είναι ό,τι αρπάξουν τώρα. Μετά, πού τους βρίσκεις και πού τους ανακαλύπτεις. Εγώ πάω στοίχημα ότι ο κ. Κατρούγκαλος χθες έκλεινε συμφωνίες για το ποια χώρα θα τον δεχτεί αφού αλλάξει πολίτευμα η χώρα. Και μετά πώς θα πρέπει να πάει σε κάποια χώρα που να μην εκδίδεται για πράξεις χάτης προδοσίας. Οι διεθνείς εντάλματα που θα εκδοθούν εναντίον του. Όχι μόνο σε αυτούς, έχουν και άλλα παιδιά να δουν. Αλλά λέω, θέλω να πω. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Ενώ με στο Λεωνίδα το Ξανθόπουλο που ήταν στην αντιπροσωπεία μας χθες, όλοι βεβαίως συμπεριφέρονταν με την πρέπουσα ευγένεια και αποδοχή που θα πρέπει να είναι, συν τους υπουργούς της τωρινής κυβέρνησης, με το που με βλέπανε εμένα, δηλαδή μιλάμε, μετά μου λέγει ο Λεωνίδας Χρυσαδόπουλος έκανε δύο προσπάθειες να φέρει κοντά μας τον κύριο Κατρούγκαλο, τον υπουργό, και οι δύο ήταν ατυχείς. Η τρίτη έπιασε, αλλά τελείως τυχαία, εγώ είχα πάει να πάρω κάτι να πιω από το μπαρ και περίμενα στην ουρά, ως συνήθως, διότι μπροστά ήταν ένας Σιριζέος και έπαιρνε, τι να σου πω τι έπαιρνε, λοιπόν, οπότε καθυστέρησα στην ουρά και μέχρι να τελειώσει ο Σιριζέος το χλαπάκιασμα, λοιπόν, και άργησα να πάω, οπότε βεβαίως ο υπουργός είχε βρει την ευκαιρία, είχε μιλήσει με τον Λεωνίδα και την είχε κοπανίσει δεόντως. Μετά βεβαίως όταν τον κάλεσε, ήταν μαζί μας και ο πρέσβης της Βενεζουέλας, έτυχε να ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή, τελείως τυχαία. Πώς να σου πω, έχεις δει, ξέρω εγώ, κάτι Mickey Mouse που ξαφνικά στρίβει ο άλλος, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, παραλίγο να πες στην πισίνα. Δηλαδή ήταν τόσο απότομη στροφή, παρά λίγο να πέσει στην πισίνα. Να πέφτει στην πισίνα και το γέλιο της αρκούδας που θα γινόταν ένα τύπο. Το καλό στην ιστορία ήταν ότι βεβαίως οι εργαζόμενοι εκεί με μεγάλη τιμή μας κάνανε να μας αγκαλιάσουν ιδιαίτερα, μας θεωρούσαν τους δικούς τους ανθρώπους, μας λέγανε, έτσι, πώς να το πούμε, ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, ο κόσμος που δούλευε εκεί να έρχεται και να σου λέει ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαστε μαζί με αυτό στις επόμενες εκλογές και τους ξεσκίσουμε όλους. Τέτοια πράγματα. Που δεν ούτε είναι υποχρεωμένος ήταν, βεβαίως, ούτε ήταν. Αλλά είναι καλό και δείχνει βεβαίως το ότι αυτός ο αγώνας που κάνουμε όλοι μας έχει μια απήχηση η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την
από αυτή που πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι οι συζητήσεις που έγιναν με πάρα πολλούς εκεί και οι οποίες είναι πάρα πολύ είναι εξαιρετικές και τουλάχιστον μας βοηθάει και εμάς να καταλάβουμε πολλά πράγματα, να βοηθηθούμε και εμείς ως προς τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και με τον τρόπο που πρέπει να πάμε μπροστά. Το τρίτο σημαντικό είναι ότι ακόμη ο χώρος που αντιπροσωπεύει η Βενεζουέλα, δηλαδή κατά κύριο λόγο λατινοαμερικάνικη, ξέρει όχι μόνο τα της Ελλάδας και είναι πολύ σημαντική τα της Ελλάδας ή η εξελίξη της Ελλάδας, συγγνώμη, αλλά ξέρουν και το ΕΠΑΜ. Και όχι μόνο το ξέρουν, το θεωρούν, το προσεγγίζουμε με ιδιαίτερο σεβασμό και στον τρόπο που, με τέτοιο σεβασμό που εγώ, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν τον είδα απέναντι σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που δικαιολογημένα ούτε εγώ τις σέβομαι, άρα γιατί να τις σεβαστούν οι άλλοι. Και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε συζητήσεις όχι τώρα μόνο, αλλά να κάνουμε συζητήσεις οι οποίες μας βοηθάνε να γίνουμε και εμείς πιο σοβαροί στον τρόπο που προτείνουμε ορισμένα πράγματα, αλλά και να οικοδομήσουμε σχέσεις από τώρα με χώρες οι οποίες ιονοί μπορούν να μας βοηθήσουν στη μετάβαση στην απελευθερωμένη Ελλάδα που διεκδικεί το ΕΠΑΜ ή που αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την Βενεζουέλα, με την δεξίωση της Βενεζουέλας που έγινε χθες και είχε κληθεί και αντιπροσωπεία του ΕΠΑΜ συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλουμε μόνο δύο ερωτήσεις να πιάσουμε, να τις απαντήσουμε γρήγορα για να μπούμε και στα ζητήματα σημερινά. Είναι μια παλιότερη ερώτηση πριν 5 μέρες, γιατί δεν είχαμε εντωμεταξύ εκπομπή. Εντωμεταξύ ήταν το συνέδριο και τα υπόλοιπα τα του συνεδρίου. Θα τα πούμε βεβαίως στην πορεία. Κύριε Καζάκη, σε κουβέντα με ακροατή προ 2 εβδομάδων, μας λέει ο φίλος ο Μανώλης, για το εάν προσετέθησαν στο δημόσιο χρέος μας τα χρήματα που πήγαν για μαϊμού ανακεφαλοποίησης, τοποθετήθηκα τα αρνητικά. Γιατί δεν γνωρίζετε ότι βρέθηκαν πάνω από 12 ΦΕΚ, όπου με θρασίτατη απάτη προσέθεταν όσα εξαφάνισαν και στο δημόσιο χρέος μας. Τα ΦΕΚ αυτά μάλιστα έχουν σταλεί σε όλα τα κόμματα του κύριου Θεοδωρίδη και είμαι σίγουρος και σε εσάς. Πρόκειται να σας αποδείξω ότι το χρέος είναι προϊόν απάτης. Αγαπητέ μου φίλε Μανώλη, πρώτον, αυτό που είπα είναι όχι ότι τα χρήματα των ανακεφαλοποιήσεων δεν μπήκαν στο δημόσιο χρέος. Προφανώς μπήκαν στο δημόσιο χρέος, διότι προήλθαν από το χρέος. Δηλαδή, χρεώθηκε το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να δώσει τα χρήματα αυτά, τα περίπου 60 δισεκατομμύρια, στις τράπεζες. Όμως το πρόβλημα με τα 12 ΦΕΚ που υποτίθεται ότι ανακάλυψε ο κύριος Θεοδωρίδης δεν είναι το ζήτημα των χρήματων ανακεφαλοποίησης. Είναι οι λεγόμενες εγγυήσεις του δημοσίου προκειμένου οι τράπεζες να παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι εγγυήσεις του δημοσίου δεν μπαίνουν ούτε καταγράφονται στο δημόσιο χρέος. Καταγράφονται στο δημόσιο χρέος μόνο όταν διαμαρτυρηθούν και κληθεί το Δημόσιο Ταμείο να πληρώσει έναντι της τράπεζας τη χρεωστική αυτή απέτηση. Αυτό είπα σχετικά με αυτό. Και γενικά κρατάτε λιγάκι μικρό καλάθι για αυτά που διαβάζετε από τους διάφορους σωτήρες του διαδικτύου διαμέσου των ΦΕΚ και εξοδίκων που πουλάνε στους αφελείς. Λιγάκι κρατήστε μια μικρό καλάθι, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και λέγαμε πάντα είναι ότι η πολιτική των εγγυήσεων, οι εγγυήσεις που δίνει το ελληνικό δημόσιο δεν καταγράφονται. Μόνο όταν εκπίπτουν και καλείται το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει τη χρεωστική απέτηση. Μόνο τότε καταγράφονται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τέτοια στο δημόσιο χρέος, τουλάχιστον δεν είναι υπόψη μου κάτι τέτοιο. Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Να έχει εκπέσει κάποια εγγύηση και να έχει καταγραφεί στο δημόσιο χρέος σε αυτήν την ιστορία. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι το χρέος δεν είναι προϊόν απάτης. Είναι προϊόν απάτης. Αλλά δεν είναι απάτης αυτής της συνηθισμένης, όπως λέμε, κοινής απάτης. Έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει καταγραφεί και που συνολικά εξισορρευτεί το δημόσιο χρέος. Και φυσικά και να δούμε και ποιο πραγματικά είναι. Γιατί το ποιο είναι πραγματικά δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το ξέρουμε αν δεν γίνει απογραφή στο δημοσιονομική απογραφή, συστηματική δημοσιονομική απογραφή στο ελληνικό δημόσιο. Δεύτερο, είχαμε διαβάσει στην προηγούμενη εκπομπή, στην τελευταία μας εκπομπή που είχαμε κάνει, με ένα ανώνυμο γράμμα
επειδή ήταν επιστολή και δεν ήταν απλά ένα email, σχετικά με, το, με τον κύριο Νικόλαο Λάο. Σχετικά με το... με κάτι που είχε πει ο κύριος Λάος, το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε ακούσει. Βεβαίως ο κύριος και το είπαμε και τότε, είχαμε δύο μηνύματα τα οποία καλό είναι να τα διαβάσουμε. Ένα από, το, από ένα φίλο της εκπομπής που λέγεται Χρήστος και λέει άκουσα τον ανώνυμο για τον κύριο Νικόλαο Λάο. Ο τύπος, φαντάζομαι εννοεί τον κύριο Λάο, επειδή τον έψαξα είναι πρόεδρος των Ιλουμινάτη. Έχει φωτογραφίες του με τις ηλίθιες στολές που φοράνε. Η απόψη του είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνει δικό της νόμισμα. Όντως έχει πει περί, αυτό περί πατριωτισμού, αλλά εννοούσε μάλλον αυτούς που βγαίνουν στα κολοκάναλα και το παίζουν γεωπολιτικοί και μάλιστα και ειδικοί. Αυτά προς ενημέρωση πάντως ο τύπος είναι λίγο μυστήριος και ως προς τις γνώσεις του, αλλά και ως προς τα στοιχεία που παρουσιάζει μερικές φορές. Επίσης, υποστηρικτής του Αλεξάνδρ Ντούγκιν. Αυτά προς ενημέρωση τον παρακολουθώ τον τύπο για να δω πού θέλει να το πάει. Γεια σας και καλή ελευθεριά. Πέρα όμως από αυτό, ο ίδιος ο κύριος Νικόλαος Λάος μας έστειλε μια προσωπική για την προσωπική του ιστοσελίδα επειδή είπαμε, εγώ είπα ότι δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν έχω διαβάσει περί αυτού, δεν τον παρακολουθώ, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά αν έχει πει, μας περιλάβει και εμάς σε αυτή τη δήλωσή του, απάντησα δε όντως. Λοιπόν, όμως ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα και για την νοοπολιτική. Από ό,τι κατάλαβα, χωρίς να θέλω να κρίνω κανέναν και η ιστορία, είναι μια επινόηση η νοοπολιτική της Rand Corporation. Να μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ για το ζήτημα της νοοπολιτικής και της βιοπολιτικής. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λάο που μου στείλε το ίδιο, γιατί όντως δεν είχα υπόψη μου αυτήν την άποψη και ότι όπως και τη συγκεκριμένη έρευνα, τη συγκεκριμένη εργασία που έχει κάνει σχετικά με τα εγκληματικά στοιχεία του διεθνούς περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν θέλω να κρίνω ότι την εργασία του καθενός ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θέλει συζήτηση το ζήτημα αυτό. Κατά τη γνώμη μου, η διεθνής πολιτική, όπως και το διεθνές σύστημα αποφάσεων, δεν μπορείς να το υποβιβάζεις μόνο στα εγκληματικά του στοιχεία, ούτε είναι αυτά τα κυρίαρχα στοιχεία. Η κοινωνική θεωρία, από όποια όψη και να τη βλέπεις, το έγκλημα το βλέπει ως μηχανισμό αναδιανομής εξουσίας και κοινωνικού προϊόντος. Αναδιανομής, όχι παραγωγής. Πρέπει να ψάχνεις πάντα να βρίσκεις, κατά την άποψη, την ταπεινή μου άποψη, πάντα να βρίσκεις τις βασικές κοινωνικές σχέσεις εκείνες που παράγουν πρωτογενώς εξουσία και ιδιοκτησία, δηλαδή ιδιοκτησία στο προϊόν. Το έγκλημα είναι στοιχείο του οικοδομήματος, αν θέλετε να πούμε, είναι μηχανισμός αναδιανομής. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν πρέπει να υποκαθιστά την ανάλυση της πρωτογενούς βάσης παραγωγής εξουσίας και οικονομίας σε σχέση και με το διεθνές σύστημα, αλλά και σε σχέση με τη χώρα. Να μην πέφτουμε. Αλλιώς, αν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύουμε να πέσουμε στην συνωμοσιολογία. Όχι πως δεν υπάρχουν συνωμοσίες, προσέξτε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνωμοσίες. Προφανώς υπάρχουν συνωμοσίες. Η διαφορά με τη συνωμοσιολογία είναι ότι η συνωμοσιολογία είναι μια ολόκληρη αντίληψη που θεωρεί ότι τα πάντα κινούνται από το παρασκήνιο και με μαριονέτες. Και αυτά αποφασίζονται προκαταβολικά και κινούνται με βάση το συγκεκριμένο pattern, έτσι, τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχουν προκαθοριστεί στο παρασκήνιο. Πράγμα που δεν ισχύει. Δεν ίσχυσε ποτέ, δεν ισχύει και τώρα. Το σύστημα είναι ασταθές, εκφύσεως, βαθύτατα αντιφατικό και εντελώς απρόβλεπτο. Ακόμη και οι χειρότερες συνωμοσίες με τα μεγαλύτερα μέσα και αν γίνονται έχουν τόσους αστάθμητους παράγοντες που επιδρούν, είναι χαοτικό το σύστημα. Και όσο πιο χαοτικό το σύστημα, τόσο πιο ανισόρροπο. Εν αντιθέσει με τον κύριο Νάς, ο οποίος έλεγε τη θεωρία παιγνίων, δηλαδή. Μα δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικό. Όχι, βέβαια. Να κάνεις με ανθρώπους. Βέβαια, όχι μόνο, ή με ανθρώπινες σχέσεις. Και συμφέροντα. Λοιπόν, πες το όνομά σου τώρα να είμαι. Πώς έρωξε ο Δημήτρης, είμαι. Λοιπόν, από τον πυρήνα της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, αυτά θεώρησα ότι είμαι υποχρεωμένος. Για τον Νικόλαο Λάο, έτσι, για να μην υποτιμούμε κανέναν, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, για το site του Ανάποδα, είναι ανάποδα όπως γράφεται .news.
ανάποδα news, μπείτε και δείτε, είναι ένα εξαιρετικό site το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση, είναι καθημερινά, ανανεώνεται και περιττό να σας πω κάτι τώρα που μου το στέλνουν κιόλας και θα πρέπει να το πούμε. Παιδιά, όποιος θέλει, πραγματικά όποιος θέλει, ενδιαφέρεται να βοηθήσει και να συμμετάσχει στην ομάδα υποστήριξης του Ανάποδα News, ελεύθερα, δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να είναι μέλος του ΕΠΑΜ, ούτε να πάρει την έγκριση του Γκραν Πάπα του ΕΠΑΜ, ούτε κανένας άλλου. Λοιπόν, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται πραγματικά για ελεύθερη ενημέρωση, να συμμετάχει στην ελεύθερη ενημέρωση, ένα πραγματικά site που θα χτυπήσει χοντρά στο ζήτημα αυτό της ελεύθερης ενημέρωσης, πραγματικά της ελεύθερης ζήμωσης στο επίπεδο της ενημέρωσης, πολύ ευχαρίστω, στείλτε επικοινωνία είτε στην κεντρική γραμματεία του ΕΠΑΜ να σας παραπέμψουν κατευθείαν στο Ανάποδα News, είτε σε εμάς το μικρόφωνο, είτε οπουδήποτε αλλού θέλετε, πάρτε τηλέφωνο, ό,τι θέλετε, να σας συνδέσουν με τα παιδιά, με την ομάδα που το υποστηρίζει. Λοιπόν, για να μπορείτε να συνδεθείτε και εσείς. Δεν συμβαίνει μόνο στο Ανάποδα, συμβαίνει σε όλο το ΕΠΑΜ. Έτσι. Εμείς θέλουμε ελεύθερη βούληση και θέλουμε και τη σύγκρουση και θέλουμε και τη σύνθεση απόψεων. Αλλά καλό είναι να το λέμε έτσι κάθε φορά, γιατί οι παρεξηγήσεις δίνουν και παίρνουν. Έτσι, σχετικά δεν είμαστε κάστα ούτε κλειστή κοινωνία. Σωστό. Γι' αυτό κιόλας. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα λοιπόν που έχουμε που ας πάμε πίσω δηλαδή στο που θέλαμε να κάνουμε και... Καταρχάς δεν θα πεις τίποτα γιατί χθες είναι η φιέστα. Ποια φιέστα. Φιέστα στο Λυκαβητό. Εγώ δεν ξέρω για φιέστες. Εγώ ήμουν στη Βενεζουέλα. Τη πλεύση ελευθερία. Τι έκανε. Χθεσινή, προχθεσινή, ποτέ έγινε. Η φιέστα τη πλεύση ελευθερία τη Κωνσταντοπούλου. Με μια πυρόγα. Στο... που λέει και ο Μητσιάς. Στο Λυκαβητό. Ο Μητροπάνος, πώς το λέει. Όχι, ο Μητσιάς. Ο Μητσιάς. Τέλος πάντων, ναι. Ο Μητσιάς, ο Μανώλης Μητσιάς. Τι έκανε, δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου. Ειλικρινά δεν έχω. Ξεκινήσαν την... πώς το λένε τώρα, πώς το... τη φιέστα, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Την έναρξη ουσιαστικά της πλεύσης ελευθερίας. Με εκδηλώσεις επάνω στο Λυκαβητό. Είχαν συγκροτήματα. Ακούστηκαν κάποιες δηλώσεις από την Κωνσταντοπούλου. Δεν έδωσε και ιδιαίτερη σημασία για να πω την αλήθεια. Γιατί ούτως ή άλλως δεν λέει και κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή στα συγκεκριμένα συνήθως κοιτάμε την εξέδρα. Κοιτάμε γύρω-γύρω. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το εθνικό νόμισμα. Δεν αναφέρει τίποτα, δεν λέει τίποτα πάνω σε αυτό. Είναι γνωστό ότι πρώτον το θέμα έχει μια σημασία να δούμε ότι η πλεύση ελευθερίας αυτό με την πυρόγα που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάτι με τη θάλασσα πάντως. Είναι η παπανδρεϊκή παράδοση. Δεν μπορεί. Ξεκίνησε με τον Παπανδρέου. Είναι πολύ ικανό στο κανό ο Παπανδρέου. Στο μόνο ίσως. Γιατί και στο ποδήλατο το χάνει. Ναι, στο κανό δηλαδή. Δεν είναι. Ειδικά όταν είναι στο Καστελόριζο, φοβερό κανό. Λοιπόν, κανό ο ένας, ποτάμι ο άλλος, πλεύση τρίτη. Πανιά θα έρθει το τρίτη. Τι διάλογο, κάτι συμβαίνει δηλαδή, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, οφείλουμε να πούμε ότι από τις προσκλήσεις που δόθηκαν για το συνέδριο σε προσκεκλημένους, αρνήθηκε να έρθει στο συνέδριο το ΚΚΕ, το οποίο ήταν αναμενόμενο, δηλαδή να πω και αυτό που είπα και σε μια συνέντευξή μου σε ένα ραδιόφωνο αυτές τις μέρες. Λέω, δεν μας εξέπληξε το ότι δεν είναι το ΚΚΕ, το ξέραμε αυτό, δηλαδή θα μας εξέπληκε εάν βλέπαμε να ερχόταν αντιπροσωπεία του ΚΚΕ. Αυτό θα ήταν σαν να μας έκαινε, ξέρω εγώ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να περνούσε την είσοδο του συνεδρίου μας, το ίδιο θα μας ξέπλυτε. Θα είχαμε ακριβώς την ίδια έκπληξη. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις θα ήταν ευχάριστη η έκπληξη, γιατί κάτι αλλάζει. Έτσι. Αλλά... Θα ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη, που σημαίνει ότι κάτι συνέβαινε στον Πυρισσό, ας πούμε. Ναι. Αλλά... κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή είναι τσιμενταρισμένο. Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι μόλις ακούστηκε εκλογικός νόμος, το μόνο που εδιέφερε τον κύριο Κουτσούμπα είναι να μην αλλάξει ο τρόπος χορήγησης χρημάτων για αυτούς που μπαίνουν στο κοινοβούλιο. Αυτό τον εδιέφερε και έτρεξε κατευθείαν στο Τζιπιρίπο να εξασφαλίσει ότι τα λεφτά που θα παίρνει το ΚΚΕ θα είναι τα ίδια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν τον νοιάζει να πάνε να πνιγούν όλοι. Έτσι. Λοιπόν, μας είπε κιόλας τα πολύ ευχαριστά. Το 3% θα διατηρηθεί πάντως. Ναι, δεν ξέρω ότι αν θα διατηρηθεί μέχρι τέλους ή όχι. Άσε να δούμε, γιατί το τι μαγειρεύουν αυτοί.
Ναι, είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν είναι συνωμοσιολογία. Αυτά είναι. Σαφώς. Αλλάζουν ένα μέρα με λοιπόν, τη μέρα. Σαφέστατα. Και δεύτερον, το δεύτερο κόμμα το οποίο αρνήθηκε να παρευρεθεί είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ναι. Βέβαια. Δεν το αρνήθηκε. Και λέμε αρνήθηκε διότι η συνεννόη δεν ήταν μόνο απλά μια πρόσκληση που δόθηκε. Έγινε προσπάθεια από την Οργανωτική Επιτροπή να έρθει και σε προσωπική επαφή με την ηγεσία, τα στελέχη, με τους ανθρώπους της Πλεύσης Ελευθερίας, ώστε να υπάρξει σαφέστατη, να μην υπάρξει καμία παρανόηση ότι όντως θέλουμε, δεν είναι μια τυπική, ας πούμε. Μάλιστα στην ιστορία του ΚΚΕ είχε γίνει και ολόκληρη ιστορία. Στάλθηκε ειδικά απεσταλμένος, χέρι με χέρι, να δοθεί για να μην χαθεί η πρόσκληση, ας πούμε, και να μην μας λένε μετά, εμείς δεν λάβαμε τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη φορά την πήγα εγώ την πρόσκληση στο ΚΚΕ. Λοιπόν, και το ίδιο έγινε και στην Πλεύση Ελευθερίας που ακολούσα τηλέφωνα, προσωπικές επαφές κτλ. Για να μην φανεί ότι εντάξει, δεν στέλνουμε μια πρόσκληση για το Θεαθήμε. Λοιπόν, μας τίμησαν δια της απουσίας τους. Ποια είναι η θέση όμως της Πλεύσης Ελευθερίας απέναντι στο νέο εκλογικό νόμο? Έχει εκφράσει κάποια θέση? Τώρα αυτή τη στιγμή πλέει. Α, είναι ακόμα μόλις στάσει σε λιμάνι. Είναι στην αναζήτηση. Μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, αυτό δείχνει πολλά για μας. Υποδηλώνει ότι όλα αυτά τα περιμετώπου συνεργασιών και συμμαχιών είναι μπουρμπούτσα αλλά καπαμάς. Βέβαια, αν δεν παίρνεις θέση σε όλα τα ζητήματα, πώς θα. Τι μέτωπο να συζητήσεις? Όχι, αλλά εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι απαραίτητο. Κοίταξε, ήρθε ο Παναγιώτης ο Λαβαζάνης ως επικεφαλής της ΛΑΕ και μίλησε και στο δικό μας συνέδριο. Και έβαλε το ζήτημα από τη δική του σκοπιά, με τον τρόπο που το καταλαβαίνει, το ζήτημα των συνεργασιών. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά τουλάχιστον έβαζε μια πρόθεση. Την οποία θα τη διερευνήσουμε στην πράξη, αν και σε ποιο βαθμό μπορεί να προχωρήσει ή να βαδίσει. Η πράξη θα μιλήσει. Εδώ δεν υπάρχει ούτε καν η πρόθεση. Mm-hmm. Στην περίπτωση της Πλεύσης Ελευθερίας. Όλα τα άλλα είναι άστα να πάνε και Νικολό τρεγαπιάστα. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Δεύτερον, αυτό που έμαθα με τις εκπομπές της, ειδικά στον κύριο Λιάτσο. Στον κύριο Λιάτσο, επειδή έχω βγει κι εγώ γι' αυτό και έχω μέτρο σύγκρισης, ποτέ. Πάντα με ρωτάνε και off the record και on the record αν έχω κάποιο πρόβλημα να βγει οποιοδήποτε, να με ρωτήσει οτιδήποτε. Και πάντα έχω πει και off the record και on the record, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, ας βγει όποιος είναι. Δεν με νοιάζει να γίνει screening από τα παρασκήνια, να το πούμε έτσι. Δυστυχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε συμφωνία και απαγόρευσε ρητά να βγει κόσμος να τη ρωτήσει για το νόμισμα και οτιδήποτε θεωρεί αυτή επικίνδυνο για την ίδια. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές. Και το σκεφτόμουν να πάρω, να σου πω την αλήθεια, να πάρω στην εκπομπή τηλέφωνο. Όχι, γιατί το τηλέφωνο, θα την άφηνε ο κόσμος. Όχι, θα την άφηνε. Και δεν ήταν επαμήτες, με πήραν πάρα πολύ, πήραν και εδώ στα κεντρικά κτλ. Εγώ ήθελα να δω τη θέση. Εγώ θα εξέφραζα κάποια συγκεκριμένα πράγματα σήμερα με τη θεωρία αυτά που έχουμε μάθει, που ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει εθνικό νόμισμα και τι σημαίνει ελέγχο τη ροή του νομίσματος. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο απλός κόσμος ήθελε να τη ρωτήσει το. Ωραία, πολύ ωραία. Γίνονται όλα αυτά. Εμάς έγιναν καταγγελίες ότι τελικά ανοίξαν οι γραμμές, τους ρώτησαν τι θέλετε να ρωτήσετε και όταν είπαν ότι θέλουν να ρωτήσουν για το νόμισμα, έκλεισε η γραμμή. Και αυτό δεν έγινε μόνο σε μία περίπτωση, έγιναν σε 4-5 περιπτώσεις οι οποίες επικοινωνήσαν μαζί μας, τουλάχιστον στείλανε μήνυμα. Αυτό, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν ευθύνεται ούτε η παραγωγή ούτε ο κύριος Λιάτσος. Ξέρω γιατί ποια είναι η πρακτική τους. Ευθύνεται, ήταν προφανές απέτηση του καλεσμένου. Δεν ήταν. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, ίσα ίσα τον κύριο Λιάτσο το συνέφερε να τη φέρει και σε δύσκολη θέση, να ανεβάσει τηλεθέα σε αυτήν την ιστορία. Είναι προφανές, ας πούμε, ότι σεβάστηκε ενδεχομένως κάποια προαπέτηση που υπήρχε. Να ξέρουμε δηλαδή ότι, προσέξτε, το φαινόμενο ρωτήστε ελεύθερα ό,τι θέλετε είναι τόσο σπάνιο στην ελληνική πολιτική που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σπάνιο είναι. Ούτε στην ΕΡΤ. Στους πρώτους δύο μήνες μετά το άνοιγμα μιλάω τώρα, έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάω για τώρα, είναι εξαιρετικά σπάνιο, το ξέρω από πρώτο χέρι, είναι πάρα πολύ σπάνιο, τόσο σπάνιο που ήδη οι δημοσιογράφοι εντυπωσιάζονται να τους λες, παιδί μου, ελεύθερα, βάρα, εκεί που πονάει, μπορείς. Τους βαχυκυκλώνεις όμως έτσι. Ναι, εντάξει. θυμάμαι στην ΕΡΤ, όταν με ρώτησε ο δημοσιογράφος που ήταν στο τέταρτο που είχαμε για το ζήτημα του δημοψηφίσματος, mm-hmm.
Που μου λέει, κοιτάξτε, δηλαδή, πέστε μου πού θέλετε να κινηθούμε, ας πούμε, στη συνέντευξη. Του λέω, δεν θέλω να κινηθούμε πουθενά. Εσύ όπως σου βγαίνει. Μα μου λέει, τι εννοείται, κύριε Καζάκη, δηλαδή. Εγώ μπορώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Αυτό θέλω κι εγώ, να με φέρεις όσο το δυνατόν σε πιο δύσκολη θέση θέλεις. Και όταν τελείωσε αυτό το τέταρτο, πόσο είχαμε, θυμάμαι, έρχονται οι τεχνικοί και ο δημοσιογράφος και μου λέει, αυτό που έγινε σε αυτό το τραπέζι δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το πράγμα. Γιατί όντως ήταν ελεύθερη συζήτηση, δηλαδή τουλάχιστον από τη δική μου μεριά. Μάλιστα το ζητούσα να με πιέσουν ώστε να βγει. Γιατί ξέρω ότι άμα με πιέζει κάποιος, βγαίνει πιο καλό. Βγαίνει πιο καλό, γιατί δεν είμαι από αυτούς που δεν απαντάνε. Μα ούτως ή άλλως αυτό που είπαμε πριν, ότι εμείς θέλουμε και τη σύγκρουση για σύνθεση νέων απόψεων, νέα για καινούργια πράγματα. Αν μπορείς εσύ να αποδομήσει ο αντίπαλος, να αποδομήσει τη θέση δική σου, μακάρι να υπάρχει κάτι καλύτερο. Παιδιά, το συζητάμε. Δεν είμαστε αρνητικοί σε διαφορετικές και απόψεις οι οποίες μπορούν να δοκιμαστούν και να πετύχουν. Αλλά όταν συζητάμε για συνταγές οι οποίες είναι ζεσταμένες, ξαναζεσταμένες, ξαναζεσταμένες και καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, δηλαδή εμείς να μην έχουμε φράγκο και όλοι. Και όλο το κοινοβούλιο μαζί με τους κάποιους ολιγάρχες να περνάει μια χαρά. Απλή κοινή λογική είναι πλέον. Δεν χρειάζεται σοφητεία. Λοιπόν. Τώρα, να πάμε στο συνέδριο, μια και με ρωτάνε εδώ πέρα πάρα πολύ. Λοιπόν. Να πάμε, συγγνώμη για την. Λοιπόν, να πάμε στο συνέδριο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το έχουμε ξεχάσει, είναι στο 210-34-28-676, 210-34-28-676. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο, το παρακολουθείς φαντάζομαι. Εκτός από την Παρασκευή. Ναι. Λοιπόν, όντως έχουμε ένα πρόβλημα εκεί, ένα από τα κακά του συνεδρίου, και να ξεκινήσουμε από τα κακά. Λοιπόν, όντως δεν έχει ταμείο το ΕΠΑΜ να καλύψει τη δυνατότητα των συναγωνιστών που ήθελαν να έρθουν και να έχουμε όχι μόνο τρεις, δεν μας στάνανε τρεις μέρες, αυτό είναι σίγουρο. Θέλαμε επιπλέον μια μέρα για να γίνει πιο σοβαρός κουβέντα, πιο αναλυτική κτλ. Ωστόσο, έπρεπε να λύξουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί η ζωή επιτάσσει, όπως λέει η γνωστή παροιμία. Λοιπόν, από εκεί και αυτό είναι το κακό. Και επειδή ακριβώς δεν έχουμε το κεντρικό ταμείο για να καλύψει, γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος και σύνεδροι και παρατηρητές του συνεδρίου, λόγω οικονομικής δυσκέρειας, έχω λάβει και πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό που μου ζητάνε συγγνώμη κτλ. Και λόγω εργασίας, δηλαδή θα μπορούσαμε, αν είχαμε ένα κεντρικό ταμείο, να τους πεις, ας πούμε, κοίταξε να δεις, πάρε και μια άδεια από τη δουλειά σου, να το προγραμματίσεις δηλαδή για αυτήν την ιστορία, στο το καλύπτω εγώ και έλα. Καλά, εγώ την Τετάρτη μπορούσα για άλλους αντικειμενικούς λόγους. Όχι, δεν μιλάω. Όλες είχα βγει από το κρατητήριο. Ήταν, είχα πάει περάσει στο δικαστήριο. Το ξεπερνάμε, επειδή το ξέρω. Όχι, πρέπει να το αναφέρουμε ότι αθωωθήκαμε στο δικαστήριο, ούτε καν. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά μας στεναχώρησε σχετικά με το συνέδριο, με τη συμμετοχή στο συνέδριο. Ξέραμε πάρα πολλούς συναγωνιστές οι οποίοι θέλανε να έρθουν και δεν μπόρεσαν τελικά. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα, να δούμε πώς θα το μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Κάθε χρόνο όμως αυτό θα γίνεται και πιο δύσκολο, έτσι. Είναι αντιληπτό αυτό. Αυτό λέω. Παρ' όλα αυτά όμως, η συμμετοχή στο συνέδριο ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι στο τέταρτο συνέδριο. Δεν το συζητάω. Και από την άποψη της ενεργού συμμετοχής, συζητήσεις, διάλογοι κτλ. Πιο σοβαρή, πιο πετυχημένη, πιο στοχευμένη. Το δεύτερο θέλω να πω είναι αυτό το πράγμα. Ήταν το πιο οργανωμένο συνέδριο που εγώ έζησα. Στα 5 χρόνια του ΕΠΑΜ, γιατί στη συντριπτική του πλειοψηφία τα μέλη του και οι σύνεδροι, εντάξει, να πω στο σύνολό του, ανεξάρτητα τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν, ήταν ταγμένοι στο ότι το ΕΠΑΜ έπρεπε να βγει από εκεί μάχημο και όχι, πώς να το πούμε, να κάνουμε ένα συνέδριο για να κάνουμε ένα συνέδριο. Απλά για να γίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτό απηχεί και το γεγονός ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι εξαιρετικά σημαντικές, θα αναφερθούμε πιο κάτω. Το τρίτο βασικό ζήτημα ήταν ότι πρώτη φορά το συνέδριο δεν είχε κρεμαστεί από πάνω μου. Με συγχωρείτε, ναι. Να το πω, είναι μια μεγάλη μου έτσι... Ανακούφιση. Δεν είναι ανακούφιση, ήταν ένα πρόβλημα που είχα πάντα με τα συνέδρια του ΕΠΑΜ.
κρεμούτσανε πάνω μου. Πάνω μου στο να βγει πολιτική απόφαση. Πάνω μου στο να εισηγηθεί κάποιο, να εισηγηθεί στην πολιτική του μετώπου. Υπάρχει όμως και μέσα στο κίνημα τώρα πλέον και όλος ο κόσμος που συμμετέχει μέσα στο μέτωπο, μάλλον. Υπάρχει μια πολιτική ορίμανση τα τελευταία 5 χρόνια. Μα αυτό είναι το γεγονός ότι υπήρξαν για πρώτη φορά. Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες υπήρξαν από το πρώτο συνέδριο. Ποτέ δεν ευτύχησε το επίπεδο, το πρώτο συνέδριο, να δημιουργήσει επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων. Οι οποίες βεβαίως έχουν τα θέματα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει με τον προσεδριακό διάλογο. Όπου έχουν καταθεθεί προτάσεις, προβληματικές κτλ. Αλλά δεν υπήρξαν θεματικές επιτροπές ποτέ στο συνέδριο που να μπορούσαν να εισηγηθούν. Αυτή είναι η ιστορία με μια σοβαρότητα. Και όχι μόνο την μοναδική μία και μόνη, αλλά και. Και από πίσω να ακολουθούν και άλλες διαφορετικές. Και διαφορετικές, ας πούμε, απόψεις. Αυτό έγινε σε αυτό το συνέδριο. Και έγινε χωρίς καν τη δική μου συμμετοχή σε καμία από τις επιτροπές. Και εμένα αυτό με χαρακτηρίζει ιδιαίτερα. Μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση του παιδιού, παρότι το πήρε πίσω τη θέση του, ο τρόπος που τοποθετήθηκε πάνω στο συνέδριο. Πρόσεξε. Ένα νέο παιδί. Μιλάμε για την εισήγηση, την τρίτη εισήγηση καταστατικού. Ακριβώς. Την τρίτη εισήγηση καταστατικού. Προσωπικά, εγώ βλέπω. Εγώ διαπίστωσα στα 5 χρόνια το ΕΠΑΜ, σε ένα νέο μέλος του ΕΠΑΜ, γιατί είναι νέο μέλος. Μα γι' αυτό ακριβώς το αναφέρω και εγώ. Την αίσθηση πρακτικού και εμπειρίας. Πρακτικότητας. Mm-hmm. Γιατί πολύ ωραία είναι να κάτσεις και να σκεφτείς ιδεατά πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα σχήμα. Mm-hmm. Και άλλο πράγμα να έχεις την αίσθηση της εμπειρίας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μ' άρεσε το γεγονός και εγώ ότι το είδα, ότι δεν επέμενε απλά σε ένα εγκεφαλικό κατασκεύασμα. Mm-hmm. Το οποίο δυστυχώς δεν το είχαμε στα προηγούμενα συνέδρια. Λογικό όμως είναι πάλι γι' αυτό. Γιατί στα προηγούμενα συνέδρια υπήρχαν πιο μοιημένοι. Τώρα, δεν τώρα είναι, έχει μείνει. Εγώ, όχι, προσωπική εγώ, μου άποψη. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν δύο γραμμές στο ΕΠΑΜ τα τελευταία χρόνια. Δύο γραμμές στο ΕΠΑΜ που αντιμάχονταν. Ή αν θέλεις αντιμάχονταν συνειδητά ή ασυνείδητα. Ασυνείδητα ήταν και έπαιζε το ρόλο και τα ΜΜΕ. Έτσι ήταν ξεκάθαρο. Αντιμάχονταν δύο γραμμές, τις εξηγήσουμε παρακάτω. Που οδήγησαν σε κορύφωση την αναμέτρηση στο 4ο συνέδριο και μετά το 4ο συνέδριο. Οι δύο γραμμές αυτές, πριν πάμε στις δύο γραμμές, ή το επιπλέον χαρακτηριστικό και της ωριμότητας και νομίζω ότι το παιδί, ο συναγωνιστής παιδί, τώρα δεν είναι σωστό να λες, ανεξάρτητα το αν έχεις διαφορά ηλικίας, ο συναγωνιστής αυτός, εγώ πιστεύω, είναι πολλά υποσχόμενος για το ΕΠΑ. Ακριβώς τη δυνατότητά σου μέσα σε λίγους μήνες που είσαι σε μια οργάνωση να αντιλαμβάνεσαι τη σχέση πράξης θεωρίας σε τόσο κομβικά ζητήματα, όπως είναι το οργανωτικό σχήμα ενός μετώπου, έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι θα προσφέρει πάρα πολλά και στο μέτωπο προοπτικά, εάν πραγματικά εντρυφήσεις αυτό που λέμε ζωντανή διαδικασία μετώπου. Και δεν είναι. Ξεφύγει όπως όλοι μας προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε. Κάποιοι από εμάς το καταφέραμε, κάποιοι άλλοι λιγότερο. Δεν έχει σημασία. Είμαστε μια διαδικασία να ξεφύγουμε από τα εγκεφαλικά σχήματα ή τα σχήματα χειριδίου. Λοιπόν, το τελευταίο είναι ότι ήταν το πρώτο συνέδριο που δεν κυριάρχησαν οι ίντρικες. Με συγχωρείτε, θα το πω ανοιχτά. Είναι το πρώτο συνέδριο που χάρηκα, που παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και εντάσεις, υπήρχαν και διαφωνίες, αλλά ήταν όλες στο προσκήνιο. Δεν υπήρξε τίποτα στο παρασκήνιο. Δεν υπήρξε παρασκήνιο, δεν υπήρξε η γνωστή ίντρικα, το μουσου ξου φουσου του κτλ. Δεν υπήρξε η γνωστή τακτική, πώς να το πούμε, του επίπεδου 15 μελούς, ψήφισε με και εμένα γιατί είμαι καλός φίλος σου. Έτσι. Λοιπόν, όλη αυτή η γελιότητα που με έκανε και ξέρναγα σε όλα τα συνέδρια του ΕΠΑΜ, το πρώτο συνέδριο μέχρι το 4ο. Ειλικρινά με έκανε ράκος μετά από αυτά τα συνέδρια. Και περισσότερο ράκος γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν αρκούσε να φωνάζεις. Δεν αρκούσε να λες, ρε διάολε, κόψτε τις λογικές της κλίκας και της παρέας. Κόψτε. Και παρόλα αυτά φαίνεται τελικά ότι όλα αυτά ήταν προϊόν της σύγκρουσης αυτών των δύο αντιλήψεων που υπήρχαν μέσα και που προήγαγαν και διαφορετικές πρακτικές. Ποιες ήταν οι δύο αντιλήψεις? Οι δύο αντιλήψεις ήταν, πρώτον, το βασικό ερώτημα που διέπαινε και την ιδρυτική. Μπορεί το ΕΠΑΜ να επιτελέσει την αποστολή του ακόμη και μόνο του ή όχι?
Στο ΕΠΑΜ εντάχθηκαν και άνθρωποι που τότε ποτέ δεν πίστεψαν στην αποστολή του ΕΠΑΜ και κυρίως στο γεγονός ότι μπορεί να το επιτελέσει ακόμη και μόνο του. Εξ αρχής είχαν την ιδεολογία της ΣΥΤΑΣ. Εφόσον δεν μπορούμε να μαζέψουμε τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, εφόσον δεν μπορούμε να μαζέψουμε την αριστερά, εφόσον δεν μπορούμε να μαζέψουμε τον Μπουλκουμέ ή οτιδήποτε, ή τα κινήματα. Λέμε λίλα πάουζε. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η ιδεολογία της ΣΥΤΑΣ. Αντίθετα, για όσο από εμάς πρωτοστατήσαμε στο ΕΠΑΜ, ακριβώς το ανάποδο ήταν το ρόλο. Κατανοούσαμε πλήρως ότι στη διαμορφωμένη ιδεολογικοπολιτική κονίστρα, όπως το λέγανε, τη σημερινή πολιτική, δεν υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις ή κινήματα που να μπορούν να εκφράσουν την ενότητα του λαού στη βασική κυρίαρχη αντίθεση, στην κυρίαρχη αντίθεση που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, που επικεντρωνόταν στο εθνικό απελευθερωτικό ζήτημα, στο πατριωτικό ζήτημα. Και που το πατριωτικό ζήτημα αναλυόταν στα πέντε βασικά προτάγματα που ήταν της συντηρητικής. Αυτό ακριβώς ήταν μια σύγκρουση που υπήρχε μέσα στο ΕΠΑΜ, άλλοτε ασυνείδητα και άλλοτε συνείδητα, γιατί δεν καταλάβαιναν αυτοί που εντασσόντουσαν πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να λέγαμε ότι αυτό προϋποθέτει την οργανωτική ανάπτυξη και άπλωμα του μετόπου, ότι δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά. Κάποιοι λέγανε, εφόσον δεν τα πετυχαίνουμε στις εκλογές, άρα δεν μπορεί να γίνει. Και την ίδια ώρα σου λέγανε, μα εμείς στο αστικό κοινοβούλιο ή στο κατοχικό κοινοβούλιο, είναι ο μικροαστούνης που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Χριστό, Παναγία. Έτσι, συγγνώμη για την έκβαση, αλλά έτσι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει ότι ακόμη και αν είχε ένα μέτωπο, ένα ΕΠΑΜ, και είχε το 60% στη Βουλή, δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν σημαίνει ότι είναι το μέτωπο. Εάν αυτό δεν συνοδεύεται από μια πλατιά οργανωμένη δύναμη μελών και φίλων, εν είδη αποστόλων, όπως το λέγαμε στη φιλική εταιρεία, που αυτό δεν δίνει, δεν αποτελεί τον ιστό αυτού του 60%, του εκλογικού 60%, τότε είναι ασήμαντο. Λοιπόν, δεν υποδηλώνει μέτωπο. Μέτωπο σημαίνει οργανωμένη δύναμη που εξασφαλίζει την ενότητα και τη συνέπεια και τη συνέχεια του ίδιου του λαού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κατανοήστε το πανάθεμά με. Έτσι λοιπόν δινόταν μεγάλη μάχη στο αν έπρεπε να οργανωτικά να αναπτυχθεί ή να κυνηγάει από πίσω τις οποιαδήποτε αντιμνημονιακές με αυτού και μπουρκουμένες συνεργασίες, οι οποίες... Λοιπόν, ήταν όμως και ένας τρόπος ο οποίος πεζόταν και στη τηλεόραση ότι όλοι ψαχνόταν, σου λέγανε, γινόταν εκλογές, δεν έβγαινε τότε με κυβέρνηση. Α, συνεργασία. Κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε αυτό είχε καλλιεργηθεί στον κόσμο. Βεβαίως. Ναι, αλλά αυτό όμως. Αυτό βεβαίως είναι καλλιεργημένο. Αντιλήψεις που ήταν του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Ακριβώς. Το οποίο ο κοινοβουλευτικός κρετινισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η άλλη όψη του αντικοινοβουλευτικού κρετινισμού. Mm-hmm. Και οι δύο κρετινισμός είναι, αλλά και κοινοβουλευτικό και αντικοινοβουλευτικό είναι το ίδιο. Δηλαδή ακριβώς η ίδια αντίληψη. Είτε να τα περιμένεις όλα σαν έκφραση ή αποτύπωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, είτε να καταγγείλεις τον κοινοβουλευτισμό συλλήβδεν και να απέχεις. Mm-hmm. Ακριβώς ο ίδιος κρετινισμός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα ποιο είναι το ζήτημα. Αυτό το πράγμα νίκησε. Νίκησε στο έδαλο συνέδριο και μάλλον ξεκίνησε η κορύφωση αυτής της αναμέτρησης, ήρθε μετά την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, πλέον ήρθε στην επιφάνεια, δεν κρυβότανε πλέον, δεν μπορούσε να κρυφτεί και αυτή η άποψη. Οπότε σπρώχνανε συνέχεια άλλοι συνειδητά, άλλοι ασυνείδητα, οι περισσότεροι ασυνείδητα. Περισσότερα συνείδητα. Ωστόσο, υπήρχε μια συγκεκριμένη ομαδούλα στο συνέδριο. Τους είπα ότι είναι λιγότεροι από τα δάχτυλα από τις δύο παλάμες, από τις δύο χέρια. Λιγότεροι από τα δάχτυλα των δύο χεριών, οι οποίοι ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία. Και τους βλέπουμε σήμερα και τους είδαμε μετά την αποχώρηση, το πώς λειτουργούν απέναντι στο ΕΠΑΜ, το πώς σταυλίζονται, το πού πάνε να σταυλιστούν και το με ποιο τρόπο πολιτεύονται. Αυτό άστο, ας τα αφήσουμε. Και το ότι ανοιχτά πλέον λένε αυτό που κρύβανε όταν ήταν μέσα στο ΕΠΑΜ. Ή προσπαθούσαν να το πει. Λοιπόν, τότε αναπτύχθηκαν δύο απόψεις. Η μία άποψη ήταν, μάλλον δύο εκφράσεις της ίδιας άποψης, ότι το ΕΠΑΜ δεν μπορεί μόνο του. Γιατί δεν μπορεί μόνο του, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Και εφόσον απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί μόνο του το ΕΠΑΜ. Και όχι μόνο, όλο το αντιμνημονιακό μπλοκ απέτυχε. Αυτή τη λογική πάντως δεν μπορούσε να τη χωνέψει με τίποτα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν αγωνιστές ποτέ τους. Δεν αγωνίστηκαν για τίποτα στη ζωή τους.
Όπως τους έφερνε, έτσι τους πήγαινε η ζωή. Δεν αγωνίστηκαν ποτέ να πετύχουν κάτι στη ζωή τους. Δεν εννοώ πολιτικά, εννοώ επαγγελματικά. Δεν ξέρουν τι σημαίνει. Ναι. Θέτω ένα στόχο. Να δημιουργήσουν κάτι. Ναι, θέτω ένα στόχο, κάτι προσωπικό μου. Θέτω ένα στόχο και παλεύω να το πετύχω με συγκεκριμένα βήματα τα οποία να κατακτήσω ένα επίπεδο στην επαγγελματοσύνη μου, στο επίπεδο μου το προσωπικό, στην καλλιέργειά μου. Στην οικογένειά μου. Μπράβο. Δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Όπως δεν ξέρει και η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, γι' αυτό είμαστε στην κατάδια που βρισκόμαστε σήμερα και σερνόμαστε από τον κάθε πολιτευτή πίσω. Χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας λέει. Γι' αυτό διαλύεται και η παιδεία μας και όλα αυτά. Και η οικογένεια που γίνεται ουσιαστικά. Βεβαίως. Γιατί από εκεί δημιουργείς, αρχίζεις και πρωτοδημιουργείς. Έτσι λοιπόν είχαμε τα φαινόμενα. Την κυρία Κοέδρου να τρέχει και να χαριετίζεται με τον Υπουργό κύριο Σταθάκη, να μην δέχεται κανενός είδους κριτική, γιατί τότε, αν το ΕΠΑΜ ήταν σε καλή θέση, δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η κλίκα εκεί που πήγε και τα βρήκε με τον Υπουργό Σταθάκη το Φλεβάρι του 2015 να είναι μέσα στο ΕΠΑΜ. Θα έκανα ολόκληρη σταυροφορία να πεταχτούν έξω τότε, αλλά τότε προείχε να δούμε πώς το ΕΠΑΜ ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Τότε δεν ήμουνα στα όργανα, ήμουν απλό μέλος του ΕΠΑΜ, αλλά με προσέβαλε σαν άνθρωπο, σαν Έλληνα και σαν μέλος του ΕΠΑΜ αυτή το να βλέπω δήθεν συναγωνιστή μου να χαργεντίζεται με τον υπουργό του κρεματορίου των Ελλήνων, αυτή η κυβέρνηση που ξέραμε πολύ καλά ότι θα είναι πολύ χειρότερη από τις προηγούμενες, και το ξέραμε και το αναλύαμε και όλα αυτά τα πράγματα, να χαργεντίζεται. Αυτό το πράγμα για μένα αποτελεί στίγμα για το ΕΠΑΜ. Θα μπορούσε να έχει δεν, έχουμε εξεπλήθει, δεν το έχουμε ξεπλύνει από πάνω μας ακόμη. Θα μπορούσε να έχει ένα ελαφρυντικό μόνο εάν ο Σταθιάκης είχε δείξει με τη στάση του ότι όντως. Μα τώρα σοβαρολογούμε. Απατεώνας ήταν και ήταν η καλύτερη του για να εμφανιστεί ότι δήθεν να εγώ προσπαθώ. Και όχι μόνο αυτό, και λέω εγώ θα μπορούσαμε να το δεχτούμε ότι τότε η πράξη αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια χαζομάρα. Διολίσθηση. Χαζομάρα. Δεν το ξέρω, δεν εκτιμώ, με παρασύρω. Αλλά όταν σου γίνεται κριτική. Και εσύ αντιδράς ως η αυτοκράτορα Ντοανέτα και το μόνο που λες να ζητάς από το κεντρικό όργανο αυτός να το βουλώσει γιατί βγαίνει δημόσια και μας κάνει κριτική, τότε με συγχωρείς ή είσαι πράκτορας ή έχεις φασιστικές αντιλήψεις για την πράκτορα, αλλά όπως και να έχει δεν μπορεί να είσαι στο μέτωπο. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς στο μέτωπο όμως δεν έχει διαδικασία διαγραφών τέτοια που να μπορέσει να ξεμπερδεύσει εύκολα. Ειδικά σε ένα κλίμα που είχε επιβληθεί ο πυρήνας να είναι κλίκα, καπετανάτο. Οπότε, γιατί το μέτωπο στηρίζεται στον πυρήνα. Αν ο πυρήνας δουλεύει καλά, τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να υπάρχουν. Τους αντιμετωπίζει εύκολα, τους πετάει στην άκρη και τελειώνουν. Με τους τυχοδιώχτες που είναι φυσιολογικό να έρχονται. Δεν είμαστε, πώς το λένε, σε γυάλα. Με στην κοινωνία κινούμαστε. Δυστυχώς όμως, όταν οι πυρήνες λειτουργούν σαν κλίκες και καπετανάτα και το μόνο που φροντίζουν είναι την πάρτη τους και την πάρτη συγκεκριμένων αόρατων δικτατορίσκων, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι πώς να ελέγχουν και για το δικό τους προσωπικό όφελος και την προσωπική τους ατζέντα, είτε υπήρχε ένα θέμα τεράστιο. Αυτό το θέμα τέθηκε στο συνέδριο, το τέταρτο συνέδριο. Η πλειοψηφία του συνεδρίου είπε τώρα, άμεσα, πάρτε μέτρα. Στο καινούργιο όργανο που τότε είχε εκλέξει, να ξεμπερδέψει η Ήρα από το Στάρι, να ξεπληθεί η Κόπρος του Αυγίου, με όλες αυτές τις αντιλήψεις, δήθεν το ΕΠΑΜ δεν μπορεί, γιατί αυτό που κυριάρχησε και που αυτή είναι η άποψη και του Τετάρτου Συνεδρίου και της μεγάλης πλειοψηφίας των ΕΠΑΜΙΤΟΝ από την ίδρυσή του, είναι ότι το ΕΠΑΜ πρέπει να ετοιμαστεί να κάνει τέτοια δουλειά, ώστε να μπορεί να αντέξει στον αγώνα, ώστε να φέρει το αποτέλεσμα ακόμη και αν μπορεί μόνο του. Μόνο του δηλαδή, σαν οργανωμένη δύναμη. Και αυτό από πού προήρχεται, γιατί ξέραμε πολύ καλά ότι κανένα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γιατί κανένα ιδεολογικό ήταν το θέμα. Όχι. Γιατί είχε ξεριζωθεί όλα αυτά τα κινήματα, ιδεολογίες, αριστερά και δεξιά, από την κοινωνία και από την ανάγκη αυτής της κοινωνίας να εκφραστεί. Η κρίση εκπροσώπησης υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην κοινωνία, από τη δεκαετία του 90. Απλά σήμερα, στην κρίση αυτή, είχε κορυφωθεί. Έχει κορυφωθεί. Αυτό ξέραμε. Βεβαίως, αν στην πορεία εμφανίζονταν δυνάμεις οι οποίες αποσπούνταν από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα και καταλάβαναν την κυρίαρχη αντίθεση, το πατριωτικό και εθνικό πληθυντικό, φυσικά θα συνεργαστούμε. Mm-hmm. Φυσικά θα συνεργαζόμασταν και θα συνεργαστούμε και στο μέλλον. Και να τα αποδείξει όμως έτσι. Βεβαίως, αλλά να τα ξεκαθαρίσουμε. Όχι να έρχομαι να λέμε αριστερό μέτωπο εθνικής ανεξαρτησίας. Τι πάει να πει αριστερό μέτωπο εθνικής ανεξαρτησίας. Από πού και ως πού αριστερό μέτωπο. Είναι σαν να λες
Ο αριστερός μονόφθαλμος θα μας οδηγήσει μπροστά. Όχι ρε φίλε. Α, το δεξιό. Δεν θέλω μονόφθαλμους μπροστά. Ούτε δεξιούς μονόφθαλμους, ούτε αριστερούς μονόφθαλμους. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό το αριστερά και δεξιά. Δηλαδή μόνο και μόνο ότι δημιουργεί ένα δίπολο που σημαίνει διάσπαση του λαού. Δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να επιμένεις σε αυτό το δίπολο, γιατί ο αριστερός, με την έννοια του αριστερού, εν πάση περιπτώσει, πώς το εννοούμε, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο πραγματικός αριστερός ή ο δημοκράτης, τι θέλει το λαό, δεν το θέλει ενωμένο. Αν είναι δυνατόν. Άρα, γιατί πας και παίζεις συνέχεια μέσα σε αυτό το δίπολο. Άρα, προφανώς ο σκοπός είναι άλλος. Ναι, εντάξει, έχει μεγάλη συζήτηση εκεί. Αυτό ξεμπέρδεψε το πέμπτο συνέδριο πλέον. Κινείται το ολοσούμπιτο, έδειξε ότι πρώτον μπορεί να ανακάμψει. Γιατί εγώ δεν το κρύβω, τώρα μπορώ να το πω ανοιχτά. Ο Ζέδο συνέδριο είχα σοβαρό πρόβλημα και σοβαρό ερωτηματικό. Αν εκεί που το είχε καταντήσει το ΕΠΑΜ, μπορούσε να ανακάμψει. Εννοώ οργανωτικά και πολιτικά. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι η μικρή ομάδα που ήταν στη διαταγμένη υπηρεσία, αλλά και οι περισσότεροι άλλοι που δεν καταλάβαιναν ποιο είναι το επίδικο ζήτημα. Και άγονταν και φέρονταν από ανθρώπους στη βάση των προσωπικών σχέσεων. Σε γνωρίζω, είσαι καλή παρέα κτλ. Και άγγεσαι και φέρες από αυτήν την ιστορία. Είχαν οδηγήσει το ΕΠΑΜ σε μια τέτοια κατάσταση αποτελεμάτωσης, που για μένα ήταν σοβαρό ερωτηματικό, εάν μπορούσε πραγματικά να ξαναπατήσει τα πόδια του αυτό το πράγμα, ή θα έπρεπε να το διαλύσουμε τελείως, να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αυτό ήταν το στίχημα του τετάρτου συνεδρίου. Γι' αυτό το τετάρτο συνέδριο επέλεξε πολύ μικρό σχήμα, εξαιρετικά ευέλικτο, από ανθρώπους που είχαν αποδεδειγμένα την εμπειρία να ξαναστήσουν να χρειαστεί εκ του μηδενός το ΕΠΑΜ, οι παλιοί συναγωνιστές και όλα αυτά τα πράγματα, αυτοί που ήταν αποδεδειγμένα, κατανοητό, είχαν κατανοήσει το διατάφτα της πολιτικής του μετόπου από την ιδρυτική του. Γι' αυτό επιλέχθηκε και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε. Παίζαν όλο όμως και συνθήκες. Κοινωνικές, έτσι, πάντα. Ήθελες και ένα σχήμα και ευέλικτο, ταυτόχρονα, γιατί έπρεπε να λειτουργεί και ευέλικτα. Και ταυτόχρονα, επειδή δεν ήταν το τέταρτο συνέδριο, δεν προσφερόταν να συζητήσεις καταστατικό ή το πώς θα πρέπει να λειτουργεί στο καταστατικό κτλ. Έπρεπε να εμφανιστεί και ενωμένο το μέτωπο προς τα έξω, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που είχαν άλλη ριζικά, ταξικά ριζικά διαφορετική άποψη. Προσέξτε. Η ιδεολογία που λέει ότι το ΕΠΑΜ μόνο του δεν μπορεί, είναι η ιδεολογία ταξικά διάφοροι από αυτήν που εκφράζει το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ λέει ότι μπορεί, γιατί μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά μέσα στο λαό, που από μόνος του μπορεί. Από μόνος του μπορεί. Ταξική θέση. Μπράβο. Αυτός που λέει ότι το ΕΠΑΜ από μόνο του δεν μπορεί, δεν πιστεύει στις δυνάμεις του λαού. Πιστεύει στη διαμεσολάβηση στο όνομα του λαού. Και μπορούμε να καταλάβουμε πολύ. Και αυτό είναι ταξική θέση και είναι αστική ή μικροαστική. Μικροαστική. Ταξική θέση για αυτούς που μιλάνε με όρους ταξικού εγχειριδίου. Για να το καταλάβουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ξεμπέρδεψε λοιπόν με τις αστικές και μικροαστικές τάσεις του. Ξανασυγκροτήθηκε. Έδειξε ότι μπορεί να ανέβει, να ανεβάσει ρυθμούς, να βάλει σχεδόν το σύνολο των επαμητών σε μια λειτουργία η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει από την αποτελεσματικότητα, ακόμη και σε σχέση με το ΕΠΑΜ το προηγούμενο, γιατί στα χειρότερά του το ΕΠΑΜ ήταν καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, στα χειρότερά του. Δεν το συζητάω. Αλλά εμείς δεν συγκρινόμαστε με τις άλλες οργανώσεις και δεν μπορεί να είναι αυτό το μέτρο. Το μέτρο είναι πάντα οι ανάγκες του λαού και της συγκυρίας. Άρα με βάση αυτό βάζει στόχους και με βάση αυτό πορεύεσαι. Τώρα, έτσι ή αλλιώς, είπαμε και στο προηγούμενο συνέδριο, ότι αυτοί που θεώρησαν ή που δεν αντιλήφθηκαν το διατάφτα και τη διαμάχη που υπήρξε μέσα στο ΕΠΑΜ όλα αυτά τα χρόνια και που, αν θέλετε, ακολούθησαν κάποιους ανθρώπους στη βάση της προσωπικής πικρίας ή συνενοχής ή οτιδήποτε, να ξεκαθαρίσουμε. Ο ΕΠΑΜΗΤΗΣ είναι αυτός που δουλεύει μέσα στο λαό για το εθνικό απελευθερωτικό του καθήκον, για το πατριωτικό καθήκον. Παλεύει και υπερασπίζεται ανάγκη την αναγέννηση της εθνικής συνείδησης και του εθνισμού του ελληνικού λαού, γιατί είναι η μόνη κοινωνική ταξική βάση πάνω στο οποίο μπορεί να γεννηθεί η νέα απελευθερωμένη Ελλάδα. Γιατί ρε παιδιά, επειδή ακούω κάτι ηλικιώτες ανευπροηγουμένο, ότι αυτό είναι η εθνική ανεξαρτησία παράδειγμα, είναι εθνικό ζήτημα. Ενώ, για παράδειγμα, αν μιλάς για μεροκάματο και κοινωνική ασφάλιση, είναι ταξικό ζήτημα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ταξικά είναι όλα τα ζητήματα που μπαίνουν. Το ταξικό προσδιορίζει από ποια ταξική θέση αναδεικνύεις ένα ζήτημα.
Αν και παράδειγμα αναδεικνύει στο ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, συνυφασμένο με το ζήτημα της δημοκρατίας, σε τέτοιο βάθος έτσι ο ίδιος ο λαός να ασκεί την εξουσία, τότε ταξικά είναι τελείως διαφορετικά με το να μιλάς για εθνική ανεξαρτησία γενικά και αφηρημένα. Το ίδιο είναι για την κοινωνική ασφάλιση. Αν μιλάς για κοινωνική ασφάλιση, την οποία τη διαμορφώνει η ίδια η τάξη και είναι ανεξάρτητη για την ίδια την τάξη, τότε είναι τελείως διαφορετικό από τη λεγόμενη κρατική κοινωνική ασφάλιση που εφάρμοσε ο Μπίσμαρκ και που δεν ήταν καθόλου ταξικό αίτημα της εργατικής τάξης, αλλά ήταν αίτημα της αστικής τάξης για την ενσωμάτωση της εργατικής τάξης. Τα λέει ο καθηγητής Κανελόπουλος εξαιρετικά σε μια συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη το 1934, παρακαλώ, εξαιρετικά για τον τρόπο που η αστική τάξη χρησιμοποιεί την κοινωνική ασφάλιση για να ενσωματώσει την εργατική τάξη, ενώ η εργατική τάξη προσπαθεί να αξιοποιήσει την κοινωνική ασφάλιση για να αναδείξει και να οργανώσει καλύτερα την τάξη της. Ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης, παρακαλώ, που ήταν και πρόεδρος τότε του ΙΚΑ, λοιπόν, της εποχής εκείνης. Για να καταλάβουμε, λοιπόν, δεν υπάρχει υπέρτατο ταξικό αίτημα για μια τάξη από το να ταυτίσει ή να αναγάγει τα δικά της ταξικά αιτήματα και συμφέροντα σε εθνικά συμφέροντα. Το έκανε παλιά η αστική τάξη. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει η αστική τάξη, γιατί έχει διαλυθεί κυριολεκτικά από την παγκοσμιοποίηση, από τη διάλυση των εθνών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα μπορεί να το κάνει μόνο ο λαός. Γιατί λέμε μόνο ο λαός? Γιατί οι συγκροτημένες τάξεις μες στο λαό δεν υπάρχουν πλέον. Ναι, έχουν διαλυθεί. Μόνο στα εγχειρίδια. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Και για να μπορέσει να προχωρήσει ο λαός, εξ ανάγκης στην πάλη και την διεκδίκηση της δημοκρατίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, θα γεννήσει ξανά τις τάξεις εκείνες που είναι πρωτοπόρες και μπορούν να το πάνε μέχρι τέλους. Και βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, είναι εργατική τάξη. Αλλά όχι όπως την χειρόναχτη και κάτι γραφικές αντιλήψεις που έχουμε τον προηγούμενο αιώνα, αλλά με τη σύγχρονη εννοία της. Με τη σύγχρονη εννοία, ακριβώς. Αυτά τα ξεκαθαρίζουμε. Γιατί μας έχουν πρίξει ανοησίες. Και η επάρκεια του ηλίθιου, έτσι την ονομάζω, ο οποίος δεν έχει κάτω-κάτω να στρωθεί, να διαβάσει, να μάθει, να αποκτήσει κουλτούρα. Και με αυτή την έννοια εγώ χάρηκα για αυτό το συνέδριο. Γιατί και ακόμη και οι αντιθέσεις και οι εντάσεις που ενδεχομένως υπήρξαν ήταν εντάσεις που ενισχύουν την κουλτούρα μας, την πολιτική μας κουλτούρα. Που έγινε, ναι. Και βεβαίως ήταν εντάσεις προσκηνίου και όχι παρασκηνίου. Εντάξει, έστω και αν υπόθηκαν και κουβέντες. Αυτό είναι η διαλεκτική. Παιδιά, να φοβόστε τα ήσυχα συνέδρια. Εγώ το λέω από το πρώτο συνέδριο. Αυτό το έλεγα με το που τελείωσε το συνέδριο. Τα έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Το συζήταγα και όταν με τον Αποστόλη το Μόσχο και το λέω, εμένα μου αρέσει. Λέω, αν πηγαίνω σε ένα συνέδριο, και το έλεγα και σε ένα άλλο μέλος του πυρήνα, αν πηγαίνω σε ένα συνέδριο και συμφωνούν όλοι, παιδιά, εγώ θα φύγω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω σε ένα συνέδριο που συμφωνούν όλοι, γιατί εδώ κάτι άλλο γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια ησυχία μέσα σε ένα συνέδριο. Ωστόσο όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπήρχαν ορισμένα σουσλοφικά ψηφίσματα στο συνέδριο, ομόφωνα δηλαδή. Το πρώτο από αυτό ήταν το που θα αναφέρουμε και που θα... Για τη δέσμευση. Ήταν η νομική δέσμευση του ΕΠΑΜ και το δεύτερο ήταν... Το ψήφισμα για τη μέρημνα της μητρότητας και για το παιδί. Κάποιο κίνημα το έχει πάρει στη διάρκεια, δεν ξέρω, παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, ιστορικά, υπάρχει κάποιο κίνημα το οποίο να έχει πάρει μια τέτοια δέσμευση σαν αυτή που πήρε το ΕΠΑΜ προχθές? Κανένα. Στο συνέδριο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Όχι. Λοιπόν, να πούμε μόνο ποια είναι η δέσμευση. Ορισμένα πράγματα, γιατί από ορισμένους καλοθελητές πάθανε την κούλα της ζωής τους, ορισμένοι καλοθελητές, και αρχίζουν να το μειώνουν. Βεβαίως, ποιος τους χαιρετάει. Καλά, ναι. Λοιπόν, ας έρθουν να την παραδεχθούν. Ναι, λοιπόν, ορισμένα πράγματα. Ή ορισμένοι άλλοι που ανακάλυψαν ότι το ΕΠΑΜ υποχώρησε από τις θέσεις του. Ναι, υποχώρησε. Όπως για παράδειγμα μια άγαμος κυρία που λέει ότι υποχώρησε το ΕΠΑΜ διότι δεν αναφέρεται στη δέσμευση το ότι θα φύγουμε από το ευρώ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έτσι είναι αυτό. Οι ψυχίατροι μας το λένε αυτό. Κοίταξε, υπάρχει ένα άλλο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ιδιαίτερα όταν έχει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Υπάρχει άλλο ένα ζήτημα όμως. Πολλές φορές σήμερα στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή έχουμε ξεφύγει από τη γλώσσα, μιλάμε και συνεννοούμαστε και δεν καταλαβαίνει ένας τον άλλον. Μπράβο. Πάμε τώρα λοιπόν. Τι είναι η δέσμευση? Η δέσμευση είναι νομικό κείμενο. Ένα είδος ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο κάνει το ΕΠΑΜ με τον ιονύψιο φόρο του. Με τον κάθε ξεχωριστό ιονύψιο φόρο του. Όπου του λέει ότι για σένα, σαν ψηφοφόρος του ΕΠΑΜ, εγώ θα κόψω το λαιμό μου,
να πετύχω ορισμένα άμεσα ζητήματα, πολύ πολύ άμεσα, τα οποία οφείλω να τα πετύχω στο πρώτο τρίμηνο, στο πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης που θα συμμετέχει και το ΕΠΑΜ. Είτε είναι δική του κυβέρνηση, είτε μια συμμαχική, οποιαδήποτε έτσι, κυβέρνηση που συμμετέχει ή που στηρίζει το ΕΠΑΜ. Στο πρώτο τρίμηνο. Αυτές οι δεσμεύσεις που αφορούν τον κόσμο είναι πολύ σαφείς. Λέει να θεσπίσει και νέα εθνική επέτειο του ελληνικού λαού την 26η Ιανουαρίου, ημερομηνία όπου το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ορκίστηκε στην Αίγινα ως πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος επιλεγμένος από τους ίδιους Έλληνες. 26 Ιανουαρίου θα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας Ελλάδας. Σύμβολο ότι η χώρα αλλάζει σελίδα και η ελληνική πολιτεία επανεδρύεται ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη για το λαό της. Αυτό είναι προφανές το γιατί το κάνεις αυτή την ιστορία. Δεύτερο, να καταγγείλεις στη διεθνή κοινότητα ότι το δημόσιο χρέος είναι καθόλου παράνομο και καταχρηστικό με βάση τους κανόνες διεθνούς δικαίου και ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δανειστές για να εφαρμοστούν πολιτικές γενοκτονίες του ελληνικού λαού, να καταπατηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και να τεθεί ολόκληρη η χώρα υποκατοχή προκειμένου να ελαττωθεί. Ρωτάει κάποιος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε μονομερή διαγραφή του χρέους. Μα αυτή είναι η μονομερή διαγραφή του χρέους. Ρε παιδιά, έλεος. Έλεος. Αυτή είναι η μονομερή διαγραφή. Και μάλιστα είναι τόσο καταλυτικός ο τρόπος με τον οποίο κάνεις τη διαγραφή, που ώστε κανένας δανειστής στο μέλλον δεν θα μπορεί να στο επαναφέρει. Εξασφαλίζεις δηλαδή και τις γενιές στο μέλλον. Ενώ θα μπορούσες να πεις ότι διαγράφω και δεν μπορώ να πληρώσω. Ή για ανωτέρα βία. Ή γιατί είναι απεχθές. Μπορείς να το κάνεις και με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό δεν αποτρέπει το δανειστή από το να σου έρθει στο μέλλον, μετά από δύο γενιές, ας πούμε, και να σου λέει χρωστάς. Όπως για παράδειγμα το κάνανε στη Σοβιετική Ένωση. Όταν για παράδειγμα οι Μπολσεβίκοι το διέγραψαν το 18 και ήρθε μετά ο Γκορμπατσόφ και το αναγνώρισε. Α, μετά από 80 χρόνια. Μπράβο, και τους τη φορέσανε. Σαν την ιστορία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει τρόπος μια μελλοντική κυβέρνηση στην Ελλάδα να αναγνωρίσει κάτω από οποιαδήποτε πίεση αυτό που διαγράφεις με αυτόν τον τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεσμεύεσαι σε αυτό. Δεσμεύεσαι στον τρόπο που δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ χρέος στη χώρα. Λοιπόν, τρίτο, να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον όσων κατέλησαν το Σύνταγμα, σφετερίστηκαν την εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 3 του Συντάγματος και διάπραξαν εγκλήματα εις χάτη της προδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 134 του ποινικού κώδικα προκειμένου να επιβληθεί η μνημονιακή κατοχή της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι σαφές. Να δημιουργήσει μια δημοκρατική κυβέρνηση υπό τον έλεγχο των ίδιων των πολιτών, η οποία για κρίσιμα ζητήματα και κορυφαίες επιλογές οφείλει να καταφεύγει στη γνώμη του λαού με τη διενέργεια δημοψηφισμάτων με απόλυτα δεσμευτικό χαρακτήρα. Επίσης, η νέα κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρά σε δημοψήφισμα όποτε οι ίδιοι οι πολίτες το θελήσουν με τη συλλογή κατ' ελάχιστο 300.000 υπογραφών. Πέμπτο. Να καταργήσει το σύνολο των μνημονιακών νόμων και ρυθμίσεων από το 2010 έως σήμερα, μαζί με το σύνολο των δεσμεύσεων σε βάρος του ελληνικού λαού και της χώρας που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από τους δανειστές και τους αποκαλούμενους θεσμούς του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έκτο. Να καταργήσει το σύνολο των καταχρηστικών και δημευτικών φόρων στα ακίνητα και το εισόδημα. Να καταργήσει τις προκαταβολές φόρου, τα τεκμήρια και όλες τις άλλες ρυθμίσεις αντικειμενικοποίησης των φόρων. Να μειώσει δραστικά το ΦΠΑ στο μισό επίπεδο από ό,τι είναι σήμερα. Να διαγράψει το σύνολο των οφειλών προς την εφορία που δημιουργήθηκαν λόγω αδυναμίας φορδοτικής ικανότητας. Έβδομο. Να διαγράψει το σύνολο των ιδιωτικών χρεών προς τις τράπεζες, τα επενδυτικά κεφάλαια funds και τα ασφαλιστικά ταμεία για νοικοκυριά, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. 8. Να θέσει υπό εκαθάριση εν λειτουργία τις αποκαλούμενες συστημικές τράπεζες, ώστε να διερευνηθούν σε όλη τους την έκταση και βάθος οι ανακεφαλαιοποιήσεις, οι διαπλοκές με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα θαλασσοδάνεια, προκειμένου να παραπευθούν στην ποινική δικαιοσύνη όσοι ευθύνονται για όλα αυτά. 9. Να διασφαλίσει τις πραγματικές καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών από τις πολιτικές διασπάθησης υπέρ των τραπεζών, αλλά και να αποζημιώσει όσους αποταμιευτές κατόχους ομολόγων υπέστησαν κούρεμα παρά και ενάντια στη θέλησή τους. 10. Να αποκαταστήσει τις αδικίες σε βάρος των πολιτών από τις μνημονιακές ρυθμίσεις και να επαναφέρει τις ιδιοκτησίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, οι οποίες εκπληστηριάστηκαν υπό καθεστώς μνημονίου από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια funds. Και από τους μαυραγωρίτες. Ναι, εννοείται. 11. Να επαναφέρει μισθούς και συντάξεις στην πρώτου μνημονίου εποχή,
να αποκαταστήσει το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων και να θεσμοθετήσει ένα εναλλαστικό πλαίσιο προστασίας εργασίας από κάθε ασυδοσία. Να κατοχυρώσει με νόμο του κράτους το βασικό μισθό για όλους πάνω από το επίπεδο του επίσημου ορίου φτώχειας. Να προστατευτεί ο μισθός και τα δικαιώματα των νεοσυρχομένων στην αγορά εργασίας. Να σε διακόψω λίγο, αυτό δεν είναι ταξική θέση. Όχι, παιδί. Το λες. 12. Να θεμελιώσει ένα αληθινά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και παιδείας, στο οποίο όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τις ανάγκες τους και ανεξάρτητα της οικονομικής τους επιφάνειας. 13. Να επανεθνικοποιήσει χωρίς αποζημίωση και ως προϊόν εγκλήματος κατά του ελληνικού λαού και της πολιτείας του το σύνολο της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας που εκχωρήθηκε καθιονδήποτε τρόπο σε ιδιωτικά συμφέροντα υπό το καθεστώς των κάθε λογής μνημονιακών ταμείων. Μήπως θα έπρεπε σε αυτό να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, να προσθέσουμε τη διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης για όλο το κακό το οποίο έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι η γενικότερη πολιτική αποζημιώσεων, δεν αφορά συγκεκριμένες στους πολίτες. Λοιπόν, 14. Να δρομολογεί τις διαδικασίες με βάση τη λαϊκή κυριαρχία για την ψήφιση ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος, όπου θα αποκαθίστανται το σύνολο των παραβιαστών των δικαιωμάτων του πολίτη και θα εξασφαλίζει ότι ποτέ στο μέλλον δεν θα υπάρξει εκτελεστική εξουσία η οποία θα μπορεί να καταλύσει τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να μην βρεθεί ποτέ ξανά η χώρα θεσμικά ανοχήρωτη απέναντι σε άνομα συμφέροντα. Προφανώς ούτε αυτό είναι ταξική θέση. Λοιπόν, όχι, αυτά τα πράγματα δεν προστεύουν. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε. Εάν κάποιος μου αποδείξει ότι αυτά μπορούν να γίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, εγώ μαζί του. Όλοι μας. Όλοι μας θα μαζευτούμε και το στήσουμε. Όλοι μαζί του. Εάν μου δείξει κάποιος ότι εγώ γιατί βάζουμε αυτές τις δεσμεύσεις και όχι για παράδειγμα να φύγουμε από το ευρώ. Για όποιον βεβαίως έχει υπηρετήσει στο ΕΠΑ, έτσι, γνωρίζει πολύ καλά ότι το αυτό που λέμε και που υποστηρίζουμε ότι περνάμε στο νόμισμα δεν είναι αυτός σκοπός. Όχι, βέβαια. Έτσι. Ούτε πανάκια. Είναι το μέσο για τη διασφάλιση αυτών των ζητημάτων. Διότι υπάρχει και άλλος τρόπος, μάγκες, που το ξεχνάτε. Ο νόμος των θυσιών. Δηλαδή, πάμε σε εθνικό νόμισμα, θα φύγουμε από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα περάσουμε μια περίοδο πείνας και μετά θα βγούμε στο ηλιόλου, στο μονοπάτι της κοινωνικής ουτοπίας. Αυτή η θεωρία για μας είναι βαθύτατα αντιδραστική, μαύρη και άραχνη. Και τι κάνουμε? Δεσμευόμαστε ότι από το πρώτο 24, από το πρώτο τρίμηνο, αυτά θα πρέπει να γίνουν πράξη. Διαφορετικά, δεν έχει νόημα το να φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την οικονομία. Δεν γυρίζει προφανώς, η οικονομία, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά δεν το συζητάμε. Τι δεσμευόμαστε απέναντι στον πολίτη? Ότι εγώ θα κόψω το λαιμό μου, φίλε μου. Αλλά εσύ το μισθό σου και τη σύνταξή σου την παίρνει κανονικότητα. Περισσότερο. Ότι θα έχεις δουλειά. Την αδικία που έχεις υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι τα μόνο τα 5-6 τα τελευταία τα μνημονιακά. Την αδικία που έχεις υποστεί από το 1975, ή θες να το πούμε και πιο παλιά. Από τότε. Δηλαδή τα αιτήματα τα έτσι. Οποία διεκδικούσες πάντα και ποτέ δεν στα έδωσε κανένας και το μόνο που έπαιρνες ήταν αίμα. Εσύ το έχεις. Αυτό έρχομαι να σου εξασφαλίσω ότι ήρθε η ώρα να το πάρεις. Ακριβώς αυτό. Τι του λέμε? Όχι απλά διαφοροποιούμαστε από όλους αυτούς που σουτάζανε λαγούς με πετραχίλια και που τίποτα δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν, γιατί αυτό είναι νομικό έγγραφο και σου λέει θα διαβάσουμε από κάτω τις ποινικές ρήτες που έχει και αν μπορεί κανένας να τολμήσει να το υπογράφει. Να το υπογράψει. Γιατί είδα πάρα πολλούς δημοσιογράφους και πάρα πολλούς άλλους όταν το ανακοινώσαμε και το δημοσιεύσαμε που τους έλουσε κρύος υδρότας, γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν μια πολιτική δύναμη να βάζει τέτοιες ρήτες εναντίον της. Ρήτρες, εγγυήσεις εναντίον, θα το πούμε. Αλλά το θεμελιώδες είναι το εξής. Τι γιατί κάνεις? Το βλέπουνε μέσα από την ενοχή. Εμείς δεν το βλέπουμε μέσα από την ενοχή. Βεβαίως, αφού το διεκδικούμε για τους άλλους. Ακριβώς. Είναι δυνατόν να μην το βάλουμε για τους άλλους. Μπράβο. Λοιπόν, τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρξει κατοχύρωση της σύνταξης από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα και του εισοδήματος του εργαζόμενου, τότε σημαίνει ότι είναι δώρο άδωρο να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη. Να το βράσω εγώ. Φεύγουμε από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί ο ταξιούχος να έχει τη σύνταξή του, ο εργαζόμενος τη δουλειά του και την αμοιβή του, έτσι ώστε αξιοπρεπώς να ζει την οικογένειά του. Γι' αυτό φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Δεν φεύγουμε επειδή είναι ιδεολόγημα, είμαστε δραχμιστές, όπως λένε ορισμένοι παπαγάλοι του συστήματος. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλαμβάνει το ΕΠΑΜ απέναντι στους πολίτες. Το πώς θα το κάνουμε, θα κόψουμε το λαιμό μας. Αυτό το πράγμα λέμε στον πολίτη. Φυσικά ξεκινάει. Όπως ξεκινάει η δέσμευση, λέει ότι
Λέει αναλυτικά, λέγεται πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα στο πρόγραμμα του ΕΠΑΜ, που αναφέρεται ότι σε περίπτωση που επιλεγεί και αναδειχθεί στην εξουσία του ΕΠΑΜ, θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των όσων αποτελούν προγραμματικές του δεσμεύσεις, όπως αναλύονται στο πρόγραμμά του. Δηλαδή, και πιάνει τις 14 βασικές. Βασικές δεν σημαίνει ότι είναι όλο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο, έτσι λοιπόν, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τα βασικά, αυτό που ενδιαφέρουν τον περισσότερο κόσμο και που τον έχουν πραγματικά πονέσει και τον έχουν φέρει. Και μπορεί να τα καταλάβει. Και εδώ το χοντρό ζήτημα. Ακούστε τώρα. Δηλώνει υπεύθυνα ότι αν υπάρξει τυχόν αδυναμία υλοποίησης των οσάνων δεσμεύσεων ή υπό ομαλές συνθήκες, δηλαδή μη εμπόλεμης κατάστασης ή φυσικής καταστροφής, εντός τριμήνου από την ανάληψη κυβερνητικών ευθειών, θα έχει ως συνέπεια την άμεση και καθολική παρέτηση των μελών του ενιαίου παλαϊκού μετόπου που κατέχουν θέσεις κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής ευθύνης. Σημαίνει δηλαδή ότι όχι μόνο αν συμμετέχει σε μια συμμαχική κυβέρνηση και οι σύμμαχοί σου στη συμμαχική κυβέρνηση αποτελούν εμπόδιο στο να υλοποιηθούν αυτά μέσα σε τρίμηνο, το ΕΠΑΜ θα αντιρρήξει την κυβέρνηση. Δεν θα περιμένει πότε και αν, δεν θα καταψηφίζει και θα στηρίζει όπως κάποιοι άλλοι κάνανε. Εντάξει, θα αντιρρήξει την κυβέρνηση. Θα το διαλύσει το κοινοβούλιο. Κατανοητό. Μετά πάμε. Τυχόν αθέτηση αυτών των δεσμεύσεων από το ΕΠΑΜ συνεπάγεται αυτοδικαίως ομολογία του εγκλήματος εξαπάτησης των ψηφοφόρων εκ μέρους της ηγεσίας του ΕΠΑΜ και όσων εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του μετόπου και αποδέχονται ανεπιφύλακτα την κίνηση της διαδικασίας ποινικής δίωξης εναντίον τους. Τρίτο, τυχόν συνδρομή με ιονδήποτε τρόπο του ΕΠΑΜ στη συνέχιση της ίδιας μνημονιακής πολιτικής, για παράδειγμα ακόμη και αν είσαι αντιπολίτευση, και δεν λειτουργήσει και λειτουργήσεις υποστηρικτικά με οποιονδήποτε τρόπο στην κυρίαρχη πολιτική που όπως συμβαίνει, υποκαθεστώς κατοχής της πατρίδας, συνεπάγεται ότι η ηγεσία και όσοι εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του μετόπου διαπράττουν σφετερισμό λαϊκής εντολής και έγκλημα εσχά της προδοσίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα να διωχτούν ποινικά για τα αδικήματα αυτά. Προδοσία πρώτου βαθμού, δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αποτελούν ομολογία ενοχής, το λένε οι νομικοί. Ομολογία ενοχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνεις το χαρτάκι και μόλις διαπιστώσεις κάτι από αυτά τα πράγματα, μπορείς να κινήσεις διαδικασία εναντίον του ΕΠΑΜ. Και καμία ασυλία, καμία απολύτως, δεν μπορεί να προστατεύσει εμένα που εκ του προημίου έχω ομολογήσει ενοχή για τα ζητήματα αυτά. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Για να δείξουμε στον κόσμο ότι πραγματικά, ρε παιδιά, άμα θέλουν το βάζουμε το κεφάλι στην τροβά, γιατί είμαστε τόσο πεισμένοι για αυτά τα πράγματα που πάμε να κάνουμε, και που λέει και το εξής το ψήφισμα. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή συνδρομής ή αθέτησης, η ηγεσία του ΕΠΑΜ και οι εκλεγμένοι του ψηφοδέλτου του μετόπου αποδέχονται τη δίμευση του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων υπέρ του ελληνικού λαού ως ποινική ρήτρα για την αθέτηση ή καταπάτηση των δεσμεύσεών τους. Ποιος άλλος βάζει εκ προημίου ως εγγύηση ότι θα κάνει αυτά που λέει τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία? Να ρωτήσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου που φαίνεται και πολύ τσαμπουκάς έτσι στην τηλεόραση. Ποιος άλλος το έχει κάνει? Πέστε μου. Εντάξει. Δεν μπορεί να το κάνει και κανένας. Και αν αυτό το πράγμα δεν έχει κανένα νόημα, τότε γιατί δεν έχουν βγει και οι άλλοι να βγάζουν τέτοιες δηλώσεις και να λένε «Να, αφού δεν έχει κανένα νόημα και το θεαπείτε, θα το κάνω κι εγώ». Μα δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος, γιατί όλο το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό έχει μάθει να λειτουργεί ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, μέσα στο παρασκήνιο. Και όταν λειτουργεί μέσα στο παρασκήνιο, λειτουργεί με τη λογική της ενοχής. Έτσι. Εμείς εδώ ακριβώς, επειδή δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, το μόνο που έχουμε να κερδίσουμε και την πατρίδα και όλα αυτά που συνεπάγονται και όλα αυτά που συνεπάγονται με τη διεκδίκηση μέσα από την απελευθέρωση και την εξαρτησία της πατρίδας, γι' αυτό το παλεύουμε. Είναι τόσο απλό. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ απλό πράγμα. Ένα πολύ απλό ζήτημα πρέπει να καταλάβουμε. Ότι το ΕΠΑΜ προσπαθεί να δείξει ότι αυτό που απαιτεί από τους υπολείπους, δηλαδή ότι πρέπει να δικαστούν για εσχάτη, ότι πρέπει να δημευθύνουν οι περιουσίες τους, ισχύει για τον ίδιο στον βαθμό που κάνει τα ίδια. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Ας δούμε κάποιον άλλον να τολμάει, έστω και για το Θεέ Αθήνε, να κάνει κάποια διαδήλωση. Και μάλιστα με δέσμευση συνεδρίου. Που σημαίνει δηλαδή ότι στην πράξη είναι τη συνενοχή σε μια τέτοια πράξη προδοσίας την έχει μέχρι και ο τελευταίος επαμήτης. Ναι, στο συνέδριο. Μέσα. Στο όχι, συνέδριο. Είναι. Δεν το αποφάσισε το κεντρικό του όργανο ή κάποιος άλλος. Το σύνολο
Και αυτό σημαίνει ότι και αυτός που θα κατέβει μαζί με το επάμψο στο δέλτιό του, ανεξάρτητα αν είναι συμμαχικό ή μη, έχει γνώση του ότι υπάρχει αυτή η δέσμευση. Άρα περιορίζεται δραστικά ο τυχοδιώκτης που έρχεται, αλλά και πιθανά και εκείνος που θα εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ και θα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια κάπου αλλού. Διότι μόλις θα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια, πρώτο το ΕΠΑΜ θα κινηθεί εναντίον του για ποινική δίωξη, εναντίον του για δίμευση των περιουσιακών του στοιχείων, διότι πρόδωσε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατεβαίνοντας με το ΕΠΑΜ. Κατανοητό, τι σημαίνει αυτό? Και φυσικά. Για να μην νομίζετε ότι θα κατέβουν βουλευτές, ας πούμε, για παράδειγμα, βουλευτές στο ΕΠΑΜ, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάνε να καστρογγυλοκαθίσουν στο κοινοβούλιο. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Με αυτή τη δέσμευση, αντικειμενικά δεν μπορεί. Γιατί οποιοδήποτε ψηφοφόρος μπορεί να τους κυνηγήσει και βεβαίως και το ίδιο το ΕΠΑΜ μπορεί να τους κυνηγήσει. Οποιοδήποτε μέλος του ΕΠΑΜ μπορεί να τους κυνηγήσει. Όταν τους κυνηγήσει ένας ψηφοφόρος, ένα απλός ψηφοφόρος και έχει διαπράξει ένα από αυτά που λέμε, είναι γεγονός ότι το ολόκληρο το ΕΠΑΜ θα πάει να σταθεί δίπλα στον ψηφοφόρο. Δεν το συζητάμε. Μα ναι, εντάξει. Απλά σου λέω. Οπότε λοιπόν. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι εμείς υποστηρίζουμε και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί ακριβώς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και επειδή έχουμε καταλάβει, έχουμε κατανοήσει τι ακριβώς ερχόμαστε να διεκδικήσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, με το φίλο ή φίλη που μας παίρνει τηλέφωνο μπορούμε να ακούσουμε. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ούτε φίλο είτε φίλη, είμαι ο Δημήτρης ο Κυπριώτης. Τότε ότι φίλο τι εννοεί, δηλαδή, παρεξηγηθούμε τώρα, γιατί υπάρχουν και θέματα φίλων. Εννοώ ότι είμαι ακροατής τώρα, λοιπόν, και προσπαθώ να αφουγκραστώ όλα αυτά τα σημαντικά που είπατε, να δώσω συγχαρητήρια στον Δημήτρη, που για πρώτη φορά τον ακούω στο ράδιο και είναι πάρα πολύ καλός και με πάρα πολύ ωραίες θέσεις. Και να συνεχίσει εκεί πέρα. Λοιπόν. Άκουσα με προσοχή σχεδόν όλη την εκπομπή, αλλά θα να επικεντρωθώ μόνο στα του συνεδρίου. Τα συμπεράσματα του οποίου έτσι όπως τα εξέθεσες κύριε Γενικέ μου είναι πάρα πολύ σωστά. Είναι αυτά πράγματι που αντικειμενικά κάποιος είδε μέσα στο συνέδριο. Και δεν το λέω τώρα εγώ για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά εχθές που είχαμε την εκδήλωση κάτω στο κέντρο της Αθήνας, μίλησα με τρία στελέχη, με δύο μάλλον στελέχη και δεν μίλησα, αλλά η αποδοχή ήταν εκείνη η οποία το ξέρω όλο. Δύο στελέχη άλλων φορέων, οι οποίοι ήταν στο συνέδριο και εκείνο που έκανε εντύπωση και εκείνο που θέλανε να μάθουν είναι το πώς μπορούμε και κατορθώνουμε αυτή την ενιαία φωνή και μέσα από τις εντάσεις και μέσα από τις, αν θέλουμε, τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν και με τις αποχωρήσεις που έχουμε και όλα, κατορθώνει το ΕΠΑΜ να έχει αυτή την οργανωμένη φωνή. Τους εξήγησα και μάλιστα θέλανε να μάθουν πώς είναι η οργάνωση. Τους είπα λοιπόν ότι η οργάνωση είναι στην πιο απλή της μορφή, την οποία μπορεί ο καθένας να την εφαρμόσει και να καταλάβει ότι είναι. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα τίποτα κενά ή εξουσίες, παραεξουσίες, αλλά το κέντρο κατευθείαν με τη βάση, μία και έξω. Αυτό το πράγμα δημιουργεί όλο αυτή την ενιαία φωνή, διότι έχουμε ενιαία οργάνωση, ενιαία ηγεσία, ενιαία αποτελέσματα. Όλα αυτά το συνθέτουν και βεβαίως δεν είναι εύκολο αυτό να φτιαχτεί μέσα στα 5 χρόνια. Χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κατανόηση μέχρι να το αντιληφθεί, αν θέλουμε, και ο νεοεισερχόμενος που είναι πράγματι το νέο μέλος μας αυτός από το Κερατσίνι που έκανε αυτή την ωραιότατη τοποθέτηση την οποία πολύ καλά σχολιάσατε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα ήταν που μου κάθισε και μίλησα, ήταν ότι αρχίζουν πολύ πλέον και το θέμα έθνους να το βλέπουν πάρα πολύ πλέον σοβαρά. Και αυτό αρχίζει να απασχολεί. Το τρίτο και σημαντικότερο ήταν δύναμη η οποία, αν θέλετε, ναι μπορεί να έχουμε ίδια προτάγματα, να μιλάμε για τα ίδια θέματα περίπου και να μας διαχωρίζουν κάτι ελάχιστες, αν θέλουμε, περί των εθνικών θεμάτων διαφορές. Για πρώτη φορά εχθές διαπίστωσα όχι μόνο στο βλέμμα, όχι μόνο στην αποδοχή, αλλά και στο περπάτημα μαζί, δίπλα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ένα βήμα που αντιλήφθηκαν τι ακριβώς γίνεται μέσα πλέον στο ΕΠΑΜ. Τώρα, θα ήθελα να πω
επειδή εγώ λυπήθηκα πράγματι, θα ήθελα τους πρώην συναγωνιστές μας, ορισμένους βέβαια, όχι όλους, αυτούς οι οποίοι όντως ενστερνίζονται ότι «Ρε παιδί μου, δεν έπρεπε να φύγω από το μέτωπο», θα ήθελα να τους δω εγώ στο συνέδριο μας. Παρά το άνοιγμα που έγινε, δεν ανταποκριθήκαν, παρά ελάχιστες περιπτώσεις. Παρακολουθούν όμως από κοντά, είναι σίγουρο, το μέτωπο. Τώρα, η αναφορά η προσωπική η οποία έγινε, αγαπητέ μου Γενικέ, στο πρόσωπο θα δημιουργήσει πάλι ένα θέμα. Λέω, και γιατί το λέω αυτό? Γιατί προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα να πει την απάντηση. Έτσι λοιπόν θα μου επιτρέψετε σε μια οποιαδήποτε άλλη εκπομπή να έχουν τη δυνατότητα, γιατί ξέρω πόσο πολύ ανοιχτός είσαι εσύ και δέχεστε την οποιαδήποτε αντίθετη φωνή, να έρθουν να επιχειρηματολογήσουν και διαφορετικά, αν είναι τα πράγματα. Το τρίτο και μάλλον το τελευταίο σημαντικότατο είναι το εξής. Θα ήθελα και κάνουμε την, όχι την έκκληση, δεν είναι έκκληση, είναι από εδώ από το ράδιο να πούμε ότι η αξιοποίηση του συνόλου των μελών και των φίλων του ΕΠΑΜ στην προσπάθεια η οποία ξεκινάει από χθες, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι όντως θα αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί επάξια το ΕΠΑΜ μόνο του κατά βάση, χωρίς να απορρίπτει βέβαια όλα τα περί συνεργασιών και συμμαχιών που έχουμε πει, αλλά κατά βάση να πιστέψουν όλες τις δυνατότητες μας, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα χρειαστεί η βοήθεια όλων όσων επιθυμούν. Δηλαδή υπάρχει μόνο μια προϋπόθεση, μοναδική, να θέλει να προσφέρει κάποιος και να μην περιμένει ότι να τον καλέσουν. Μόνος του έρχεται και δίνει την παρουσία του. Εμείς θέλουμε λοιπόν το σύνολο μελών και φίλων να εμπλακούν σε αυτό το σχέδιο που θα αναπτυχθεί πάρα πολύ σύντομα, διότι δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο μπροστά μας, να αναδείξουμε το ΕΠΑΜ στις πραγματικές διαστάσεις που έχει στην κοινωνία. Διότι όντως οι διαστάσεις του είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ίσως δεν τις έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα. Βεβαίως είμαστε μικρή δύναμη πολιτική με την έννοια της εκλογικής, αν θέλουμε, συγκομιδής, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί είναι πλέον πολύ έτσι, το διαχέεται παντού, το όνομα πλέον του ΕΠΑΜ δεν είναι τόσο άγνωστο όσο ήταν μέχρι, ας πούμε, και πριν ένα ή δύο χρόνια. Έτσι λοιπόν με την έννοια αυτή ανοίγονται οι καλύτερες προϋποθέσεις σε ό,τι δε αφορά τη δέσμευση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, νομίζω είναι από τα σημαντικότερα. Πολλοί θα προσπαθήσουν να την υποβαθμίσουν, να την γελιοποιήσουν, αλλά είναι αυτό που είπατε τώρα τελευταία. Γιατί ρε παιδιά, και εσείς δεν το λέτε, της πλάκας είναι έτσι, πέστε το κι εσείς λοιπόν. Όποιος θέλει ας το πει, διότι εγώ έμαθα ότι την διοίκηση την εφαρμόζεις διά του παραδείγματος. Ερχόμαστε λοιπόν με το παράδειγμά μας αυτό και λέμε, ελάτε κι εσείς. Εν συντομία αυτά ήθελα να πω, αυτά ήθελα να τονίσω και την πάλι άλλη μια φορά φωνή προς όλους να πλαισιώσουν όλο αυτό το δυναμικό που θα απλωθεί στην ελληνική κοινωνία, να μην υπάρξει γειτονιά χωρίς να έχει την οργανωμένη της βάση. Διότι αυτό έχει σήμερα σημασία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Σας χαιρετώ και καλό τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κυρίως σε αυτό το που λέγαμε για προηγουμένως και για την προκύρη και τη νομική δέσμευση, να το πούμε έτσι. Υπήρξε και ένα ψήφισμα από το συνέδριο που αφορούσε τη μέρημνα της, για τη μάνα, για τη μητρότητα και το παιδί. Και εδώ πρωτοτυπήσαμε. Όλα τα άλλα συνέδρια των πολιτικών δυνάμεων ασχολούνται με την σεξουαλική προτίμηση. Αυτό το ψήφισμα δεν το περίμενα, με εξέπληξε πραγματικά. Και εμείς υποστηρίζουμε τη μητρότητα, την πατρότητα και κυρίως το παιδί. Αξίζει να διαβαστεί όμως ξανά, Δημήτρη, αυτό. Πιστεύω ότι είναι. Με μένα με εξέπληξε, δηλαδή δεν το περίμενα. Είναι βάση της κουλτούρας μας και πρέπει να είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Σήμερα η προστασία της μητέρας και η υποστήριξη της μητέρας με κάθε τρόπο, όπως και το παιδί. Όλο πώς δένει, γιατί δεν είναι μόνο η μητέρα, το κάθε παιδί, γιατί όλα αυτά πόσο σημαντικά είναι για την κοινωνία μας, έτσι. Βεβαίως, δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε αντιληφθεί την έννοια. Δεν ξέρουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει μητέρα, τι σημαίνει παιδί. Ειδικά σήμερα όπου βρίσκονται υποδιωγμό. Mm-hmm. Επίσημα από την πολιτεία, το παιδί είναι τεκμήριο,
και μέσω του ανοίγματος της ιδιωτικοποίησης της υιοθεσίας, γιατί αυτό προσπαθούν να πετύχουν αυτοί που έχουν αναγάγει το πρόβλημα της υιοθεσίας σε πρόβλημα σεξουαλικού προσανατολισμού, έχουν σε βασικό στόχο να φτιάξουν τη λεγόμενη ελεύθερη αγορά υιοθεσίας, όπου το παιδί θα αγοράζεται και θα πουλιέται όπως ακριβώς γίνεται στα pet shops. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Και δεν τους νοιάζει, δεν τους καίγεται καρφί για το παιδί ή το ζήτημα της υποστήριξης της οικογένειας. Γιατί η οικογένεια αυτό σημαίνει. Προστατεύω τη μητρότητα, εγγυούμαι την πατρότητα και φυσικά προστατεύω και ενισχύω το παιδί. Πρώτα και κύρια και πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ιδιαίτερα σε μια χώρα που μαραζώνει, καταραίει κυριολεκτικά και ζει σε κατάσταση γενοκτονίας. Για αυτά τα πράγματα που, για όσα είπαμε. Έχει όμως ενδιαφέρον, γιατί νομίζω και ένα άλλο ζήτημα που ξεκαθαρίσαμε και στο συνέδριο αυτό, νομίζω πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, είναι ότι εμείς σαν ΕΠΑΜ, τουλάχιστον στη μεγάλη πλειοψηφία, δεν τρέφουμε αυτή τη μικροαστική ανοησία του αντικομματισμού. Δηλαδή δεν είμαστε αντικομματικοί, με την έννοια πια, ότι δεν είμαστε ενάντια στα κόμματα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, γιατί ο λαός μας έχασε την εσωτερική του κοινωνικοταξική συνοχή και έγινε ένας μικροαστικός χυλός. Αυτό παράγεται και με διάφορες αντιλήψεις που είναι βαθύτατα αντιδραστικές, μαύρες. Όπως είναι, είμαστε ενάντια στα κόμματα. Τι τα θέλουμε τα κόμματα. Τι τα θέλουμε τα κόμματα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Η λογική ενάντια στα κόμματα γενικά προέρχεται από την απολυταρχία και επιβλήθηκε από τον φασισμό. Όποιος λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τα κόμματα, κάνει το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση και την απομείωσή του από τον φασισμό. Η λογική ολοκληρωτισμού, η ιδεολογία του ολοκληρωτισμού, όπως τουλάχιστον έχει επιβεβαιωθεί, είναι αυτή η κατάργηση λεγόμενων των κομμάτων. Παιδιά, όποιος λέει κάτω τα κόμματα, ολοσούμπητος για φασίστας. Είτε φοράει την κόκκινη σημαία, είτε φοράει τη μαύρη, είτε οποιαδήποτε. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ιδεολογικά προσωπούσαν πάντα την πιο μαύρη αντίδραση. Η απολυταρχία, η εκπροσώπηση, όπως τους έλεγε, είναι πολύ ωραίο. Στο μανιφέστο Μάρξ τους έλεγε αυτούς τους τύπους που μιλούσαν, ας πούμε, ενάντια στην αστική ελευθερία και στην αστική αντιπροσώπευση, στο αστικό κοινοβούλιο, και δεν ήταν τίποτα άλλο παρά, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το άλοθη της αγιαστούρας του Πάπα και της φούρκας του αριστοκράτη. Κάπως έτσι το λέει στο μανιφέστο ο Μάρξ. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε βεβαίως ενάντια σε αυτά τα κόμματα, τον τρόπο που λειτουργούν και τον τρόπο που λειτουργήσαν σαν εξαρτήματα της εξουσίας για τον πειθαναγκασμό της κοινωνικής βάσης και της αλωτρίωσής της, το εκμαυλισμό της βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στα κόμματα γενικά. Γιατί όμως δεν γίναμε κόμμα, και μάλλον γίναμε πολιτικά έτσι αλλιώς αναγκαστικά, δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά είμαστε μέτωπο. Όχι γιατί πιστεύουμε ότι τα κόμματα είναι αντιδημοκρατικά, ενώ τα μέτωπα είναι δημοκρατικά. Τρία πουλάκια κάθονται και καπνίζαν τα πάκο. Όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα δεν έχει επαφή με την ιστορία, δεν έχει διαβάσει ποτέ ούτε εγχειρίδιο ιστορίας. Ή το άλλο. Οι ανοιχτές είναι ελεύθερες και τα κινήματα είναι δημοκρατικά, ενώ τα κόμματα είναι αντιδημοκρατικά. Κολοκύθια. Γιατί μέσα ο φασισμός εκδηλώθηκε, ο ναζισμός και ο φασισμός εκδηλώθηκαν ως κινήματα. Και μάλιστα εργατικά κινήματα. Είμαι πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το εργατικό κίνημα. Μην τρελαθούμε τόσο πολύ που στην πρώτη φάση πολλά στελέχη των εργατικών κινημάτων, επαναστατικά στελέχη των εργατικών κινημάτων, όχι μόνο μεταπήδησαν, αλλά έβλεπαν και συμμαχία και τη δυνατότητα συμμαχίας με τον φασισμό και τον ναζισμό ως μικροαστικό κίνημα του εργατικού κίνημα, της εργατικής τάξης. Έτσι το προσδιορίζανε. Λοιπόν, μην τρελαθούμε λοιπόν. Βεβαίως, για τις ανοιχτές συνελεύσεις δεν χρειάζεται να πω. Κάντε μια βόλτα σε οποιαδήποτε ανοιχτή συνέλευση να δείτε αν και σε ποιο βαθμό υπάρχει δημοκρατία. Όχι, δημοκρατία υπάρχει, αρκεί να μην έχεις πολιτική θέση. Αν δεν έχεις πολιτική θέση, μια χαρά. Αυτό, αν δεν είναι αυτός ο ολοκληρωτισμός, τι είναι. Πέστε μου, εσείς να καταλάβω δηλαδή. Εγώ φτωχός, έτσι καταλαβαίνω. Εμείς, γιατί επιλέξαμε να είμαστε μέτωπο. Επιλέξαμε για να είμαστε μέτωπο. Όχι γιατί είμαστε ενάντια στα κόμματα. Έχουμε καμία τρελή παλαβή αντίληψη ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι δημοκρατικό, δεν μπορεί να εκφράσει με δημοκρατικό τρόπο τις διαδικασίες μέσα του. Όχι, τέτοια πράγματα. Όχι. Λοιπόν, εμείς είμαστε μέτωπο γιατί δεν μπορείς παρά πρωτογενώς να συγκεντρώσεις αγωνιστές από τελείως διαφορετικές ιδεολογικές ή πολιτικές κατευθύνσεις, οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να λυθούν τώρα που προέχει το πατριωτικό καθήκον. Να γιατί επιλέξαμε να είμαστε μέτωπο.
Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώσουμε ιδεολογικά με ιδεολογικές διαφορετικές τοποθετήσεις ή τάσεις, αν θέλετε, ή απόψεις, ή κοσμοθεωρητικές απόψεις, στο κοινό βασικό πατριωτικό καθήκον. Αυτό μας κάνει μέτωπο. Είναι αυτό που προέχει. Είναι η συστράτευση αυτό που προέχει. Είναι αυτό που μας κάνει μέτωπο. Πρώτα έρχεσαι, κερδίζεις την ελευθερία σου, την εξαρτησία σου, και μετά έρχεσαι και συγκρούεσαι μέσα στην κοινωνία για. Το γεγονός ότι κάποιος είναι αναρχικός, για παράδειγμα, αλλά πιστεύει στην αναγκαιότητα της εθνικοπατριωτικής πάλης του λαού. Έτσι. Είμαι εγώ που είμαι ό,τι είμαι, ή ο άλλος που είναι δεξιός, να το πούμε έτσι, αυτό που διορίζεται. Αλλά πιστεύει ότι το πατριωτικό καθήκον, το ζήτημα της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα, ότι είναι πρωτεύον και ότι πρέπει να σωθεί. Αυτό είναι που μετατρέπει το ΕΠΑΜ σε μέτωπο. Πανάθεμα με. Αυτό. Και όχι το γεγονός καμία ηλίθια ιστερική φαντασίωση ότι τα κόμματα είναι κακά και τα μέτωπα είναι καλά. Γιατί και τα μέτωπα μπορούν να είναι αυτοαρχικά, να είναι, πώς το λένε, να εκφράζουν, ας πούμε, να το πούμε, πυραμιδικές δομές και ιεραρχίες και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Έλεος. Η δημοκρατία είναι σε όλες τις εκφάνσεις. Καταλαβαίνω. Γιατί παρουσιάζεται και μια λογική που είναι κλασική έκφραση κοινοβουλευτικού κρετινισμού, το να θεοποιείς τις εκλογές. Οι εκλογές. Έτσι και κλέξουμε εμείς, μαζευτούμε και κλέξουμε κάποιον, κάλπι, πώς να σου το πω, ψηφοφορία, το απόγειο της δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα εμφανίστηκε από τη φορά στο 13ο αιώνα, το Μεσαίωνα, ρε παιδιά, αμέσως μετά το Μεσαίωνα, με τα παρλιαμέντα και τις συνάξεις των τάξεων με τους μονάρχες. Τότε βγάλανε τους εκλογές. Και μάλιστα έχω ένα του Πέρκινς, ενός Άγγλου πολιτιολόγου εξαιρετικού, στις αρχές του 20ου αιώνα, που έχει ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη περιγραφή, το πώς από τις μάχες εκ του συστάδιν, γιατί το οποίο θα εκπροσωπήσει μια κομιτεία, γινόταν μάχη. Στο πεδίο της μάχης εμφανιζόντουσαν οι άλλοι με τα λάβαρά τους, ας πούμε, δύο στρατοί, και αρχίζανε και πετσοκόβονταν. Μέχρι το ποιος θα αποφασιστεί ότι αυτός θα εκπροσωπήσει τις τάξεις της κομιτείας στη βασιλική σύναξη των τάξεων. Λοιπόν, στο παρλιαμέντο, ας πούμε, όπως το λέγανε στις λατινικές χώρες. Λοιπόν, και όταν λοιπόν, ναι, αλλά σου λέγανε σε κάποια στιγμή, κάτσε ρε φίλε, άμα συνεχίζεται αυτό το πράγμα, χάνουμε τους μισούς αγρότες, δηλαδή, που χάνουμε στην κομιτεία. Δεν θα δουλέψει κανένας. Ποιος θα μείνει στο κράτος, μόνο θα μείνουν, δηλαδή, που δεν δουλεύανε. Οπότε τι γίνεται, επινοήσανε την ψήφο. Σου λέει, κατά κανόνα, σε μια μάχη, ποιος επιβάλλεται στον άλλον. Αυτός που έχει τους περισσότερους. Κατά κανόνα. Ωραία. Αντί λοιπόν να βγάζουμε τα σπαθιά μας και να κόβουμε ένα στο κεφάλι του αλλού, ωραία. Θα βγάζουμε τα σπαθιά μας και θα σκόβουμε ψηλά. Και όποιος έχει τα περισσότερα σπαθιά, αυτός νικάει. Αυτό μέχρι το να γίνει η κάλπη είναι πολύ μικρή απόσταση. Έτσι επινοήθηκε η εκλογή των αντιπροσώπων. Δεν υπήρχε στη δημοκρατία η έννοια αντιπρόσωπος. Μέχρι τότε. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλεος, παιδιά. Έλεος. Και έχει σημασία να πούμε ότι η μόνη περίπτωση εκλογής στην Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν αυτό που ανέφερες με τους στρατηγούς. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Δεν ήταν εκλογή με τη λογική του αντιπροσώπου. Ήταν ανάθεση ευθύνης. Ανάθεση ευθύνης που σημαίνει, φίλε μου. Έχεις υπογράψει κάτι παρόμοιο. Φίλε μου, σημαίνει ότι έτσι και μάγκα μου την κάνει στη λαδιά, στόκοψα το κεφάλι. Και είναι γνωστή η περίπτωση των 10 στρατηγών στην Αθήνα που τους πήραν το κεφάλι επειδή δεν θάψανε τους νεκρούς. Ατίμασαν δηλαδή τα ιερά και όσια της δημοκρατίας, μη θάβοντας τους νεκρούς μετά τη μάχη. Αυτό κατά τη γνώμη μου ιστορικά. Μπορεί να είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα που να στηρίζουν, αλλά μπορεί να είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία. Είναι στην ουσία μια προειδοποίηση του Δήμου για τους στρατηγούς του, ΕΣΑΗ, ότι δεν μπορείς να αποδοπατάς τα ιερά και όσια της δημοκρατίας πολιτείας, αυτά που εγώ θεωρώ, επειδή εσύ είσαι νικητής. Αυτά που εγώ θεωρώ σαν κοινωνία, ιερά και όσια. Τέλος. Είναι πάνω από σένα. Δεν πανάσα 40 φορές στεφανοφόρος νικητής. Δεν με ενδιαφέρει. Τέλος. Και έτσι έδωσε αυτή τη λύση. Η δημοκρατία που πολλοί ιστορικοί την έχουν πει ακραία, υπερβολική και όλα αυτά πράγματα. Αλλά έτσι λειτουργεί. Πραγματικά λειτουργούσε η δημοκρατία. Αυτό ήταν το κληροδότημά της. Λοιπόν. Μέχρι ότου μας έφτιαξαν την ιστορία στο Μεσαίωνα με αυτόν τον τρόπο και το πήραν οι αστεί και το μετατρέψαν σε αστικό κοινοβούλιο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μην τρελαθούμε λοιπόν τώρα να μετατρέψουμε, ας πούμε, το ζήτημα της εκλογής. Το βασικό ζήτημα είναι πάντα η συνέλευση. Δουλεύει η συνέλευση. Υπάρχουν τα μέλη μέσα που μοιράζουν τις ευθύνες και τις δουλειές τους και με βάση αυτά απολογούνται, λογοδοτούν και προχωράμε μπροστά. Αυτή είναι η πηγή της δημοκρατίας. Αλλιώς
Δεν πανάχουμε 40.000 εκλογές στο κάτω γραφείο. Εγώ από εκλογές μέσα στο κουκουέ έζησα. Συνέχεια εκλογή, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Εκλογές για το γραφείο της οργάνωσης. Εκλογές για τους ματάρχες της οργάνωσης. Εκλογές για, για την κομματική επιτροπή της τάδε ακτίδας. Εκλογές για την ακτίδα. Εκλογές για την επιτροπή πόλης. Εκλογές για την ομαρχιακή. Εκλογές για την κεντρική. Εκλογές για το πολιτικό γραφείο. Ρε παιδιά, έλεος. Και τελικά, τάκ, ο δικτάτορας από πάνω. Με εκλογές. Με εκλογές κανονικά. Ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Τουλάχιστον εντάξει, μια, και αυτό μου άρεσε και στο παιδί, δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι έπιασε στον αέρα το ότι πώς μπορεί να λειτουργεί μια οργάνωση το να πάμε μπροστά. Το πώς εγκεφαλικά λειτουργεί είναι μια άλλη ιστορία. Και το πώς θες να φτιάξει ένα. Αυτή είναι η διαφορά του μηχανικού από το θεωρητικό της φυσικής. Mm-hmm. Ο μηχανικός ξέρει να εφαρμόζει τους νόμους της φύσης, θα το πούμε, της φυσικής, στην πράξη. Ενώ ο θεωρητικός της φυσικής μόνο αποτυπώνει. Εντάξει, χοντρικά τώρα. Μην... Ναι, αν μιλήσουμε για αυθεντία. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που είπες πριν για το ότι δεν είμαστε ενάντια στα κόμματα. Και αυτό αποτυπώνεται γιατί πριν δύο εβδομάδες είχαμε ένα κίνημα, μια συγκέντρωση και το παραιτηθείτε, ο οποίος έλεγε όχι στα κόμματα ουσιαστικά. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να τα ξεχωρίζει ο κόσμος και έκανα ολόκληρο αγώνα μιλώντας σε πολύ κόσμο να τους πω ναι ρε παιδιά εντάξει παραιτηθείτε, ποιοι να παραιτηθούν. Ωραία παραιτήθηκαν αυτοί, ποιοι θα έρθουνε. Για ποιο λόγο να έρθουνε, ποιος τους καλεί. Δηλαδή βάλτε, προσπαθήστε να βάζετε λέω ερωτήματα, απλές ερωτήσεις. Το κόμμα στη δημοκρατία. Ήταν παράγωγο όταν η ίδια δημοκρατία βρισκόταν μπροστά σε πολύ μεγάλα σχίσματα. Το κόμμα δημιουργόνταν για να πάρουν θέση οι πολίτες απέναντι στα πολύ μεγάλα διλήμματα, τα κορυφαία διλήμματα που απασχολούσαν την πολιτεία, την πόλη, ας πούμε, έτσι στα ζητήματα δημοκρατίας. Γι' αυτό και θεωρούσαν ότι σε τέτοιες συνθήκες, όπου τα κόμματα συγκροτιούντουσαν για να αναμετρηθούν για τα μεγάλα ζητήματα της πόλης, θεωρούσαν άτιμο το ο πολίτης να μην πάρει θέση. Και το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, και από αυτό το πράγμα, στο καθαρτήριο του Δάντη. Τον ποιητή, τον ξεναγεί, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο Άγιος Πέτρος, δεν θυμάμαι τώρα, τον ξεναγεί και βλέπει μια βουβή μάζα, πώς το λένε, λιγάκι θολή που κινείται χωρίς να μιλάει, χωρίς τίποτα, άνθρωποι βουβή, σε γκρίζο όπως σου περιγράφει έτσι, και λέει τι είναι όλοι αυτοί, λέει αυτοί είναι που ποτέ τους δεν είπαν ναι ή όχι, αυτοί δεν πήραν ποτέ τους θέση. Και γι' αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το ένα βουβό πράγμα το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αυτό το πράγμα το λέει ο ίδιος, για τον Δάντης στο καθαρτήριο. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς. Για το Ισούρσο, το Δεβαγγέλιο, θα τους εμέσω αυτούς που δεν παίρνουν θέση. Πάρε θέση. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αυτή είναι η έννοια του κόμματος. Άσχετα το γεγονός ότι το κόμμα στην σύγχρονη εποχή εξαγοράστηκε, μετατράπηκε σε σύστημα εξουσίας και επιβολής πάνω στην κοινωνία. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Αλλά το κόμμα αυτό σημαίνει ότι παίρνουν θέση. Γι' αυτό και οι ολιγαρχικές κοινωνίες, τα ολιγαρχικά πολιτεύματα, ήταν πάντα ενάντια στα κόμματα. Και να πάρει θέση. Και στο να πάρει θέση. Βεβαίως. Όλα είναι, πώς το λένε, μέσος όρος. Mm. Όχι, φίλε μου, δεν υπάρχουν μέσοι όροι όταν κρίνεται η επιβίωση της πόλης και του λαού. Αυτό είναι το θεμελιώδες. Έτσι γεννήθηκαν τα κόμματα στην αρχαιότητα. Έτσι δημιουργούνταν τα κόμματα και στην αρχαία Ρώμη. Όχι από αυτούς μόνο που πληρώνανε και φτιάξαν τις πελατειακές σχέσεις και όλα αυτά, αλλά όταν συγκροτούνταν κόμματα, ας πούμε, στη βάση των πραγματικών συμφερόντων των κοινωνικών τάξεων ή δομών που υπήρχαν στην αρχαία Ρώμη. Το ίδιο γινόταν και αργότερα, όταν πλέον στο προσκήνιο μπήκε το θέμα το ότι πρέπει να εκφραστούν όλες οι τάξεις. Έτσι βγήκε η έννοια του κόμματος. Και μόνο ολιγάρχες, εκφραστές της πολιταρχίας και φασίστες δεν θέλουν τα κόμματα. Έτσι. Και μην τρελαθούμε τώρα. Δυστυχώς, σε αυτή την ιστορία, τους μιμήθηκε και ο υπαρδοσοσιαλισμός. Δυστυχώς. Για μην τρελαθούμε τώρα, αυτές οι λογικές θα καταργήσουμε τα κόμματα. Τ' άκουσα και τον Κουτσούμπα της προάλλας και τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Τι, ποιος εσύ ρε φίλε που θα καταργήσει τα κόμματα. Και με ποιο λόγο. Πώς, με φετβά. Τι, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως. Μήπως έχει το χάρισμα. Όχι, αυτό είναι το πρώτο βήμα στο φασισμό. Γι' αυτό το λέω, πως έχει το χάρισμα, πως ήρθε το χάρισμα. Όχι, είναι η λογική, είναι μια φασιστική εκδοχή του σταλινισμού.
να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως είδε την κατάντηση. Δεν λέω ότι πρέπει να έχει ένα κοινοβουλευτικό αυτό όπως έχουμε σήμερα. Όχι. Τα πολιτικά κόμματα να έχει δυνατότητα να μπορούν να εκφραστεί κοινωνία με διαφορετικό τρόπο, να εκφράζει την νομιμότητά της απέναντι στη νέα τάξη πραγμάτων ή στο νέο κοινωνικό σύστημα, συμμετέχοντας ενεργά από το δικό της πολιτικό μετερίζει. Αυτή είναι η έννοια του κόμματος που πρέπει να υπάρχει στο μέλλον, στη δημοκρατία δηλαδή, όπως θα έπρεπε να είναι για τη δημοκρατία του λαού. Με ένα κόμμα το οποίο δεν είναι που απλά εκφράζει μια κοινωνική, ένα κοινωνικό αίτημα, αλλά με τη δυνατότητα αυτού του κοινωνικού αιτήματος να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της πολιτείας όπως εκφράζεται εκείνη τη στιγμή. Όχι αντιπολίτευση-πολίτευση απλά. Αλλά να συμμετάσχει στην ίδια διαχείριση. Να φανεί δηλαδή αν αυτός συμμετέχει και με ποιο τρόπο συμμετέχει. Όχι κάθομαι στην άκρη και περιμένω τη σειρά μου στην κυβέρνηση. Να, γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι η δημοκρατία δεν χρειάζεται κυβέρνηση. Χρειάζεται εργαζόμενα συλλογικά σώματα, τα οποία έχει και το λαό και μπορούμε, αλλά τέλος πάντων μια μεγάλη συζήτηση εδώ πέρα, γκρινιάζουν οι ακροατές, το έχουμε φιλοσοφήσει πολύ. Ένα απλά να πούμε κάτι, μάλλον ένα ζήτημα που μας βάζει ένας φίλος εδώ. Θεωρώ απαράδεκτο σε μια πολιτεία που σέβει τους πολίτες της να πληρώνεται έστω και στο ελάχιστο ποσό προς την εφορία για αγωνικές παροχές ή αποδοχή κληρονομιάς οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στον ή τους απογόνους και οι οποίοι, αν δεν υπάρξει γονική παροχή ή διαθήκη, θα αποδέχονται με μια σκέτη υπογραφή στην περιουσία, αν και τα έξοδα του συμβολιογράφου. Πείτε και γι' αυτό, γιατί σήμερα ούτε χρήμα για γονικές παροχές δεν υπάρχει, αλλά και για να γνωρίζουν οι πολίτες τους το τι τους ξημερώνει με το ΕΠΑΜ. Ναι, είμαστε υπέρ αυτού του πράγματος. Υπάρχει μόνο μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το ζήτημα της συνολικής. Δηλαδή, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο το παίρνεις με τη γονική παροχή, οτιδήποτε, εγώ είμαι η διαθήκη, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου εφορία. Σε αυτό συμφωνούμε. Η εφορία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν στην υπεραξία του ακινήτου, σε περίπτωση αγοραπολισίας. Δηλαδή, γιατί τότε δημιουργεί εισόδημα. Οπότε φορολογείς το εισόδημα, δεν φορολογείς την ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, εγώ αγόρασα, ας πούμε, ένα οικόπεδο, ας πούμε 100.000, και το πουλάω το οικόπεδο σε 150.000. Με βάση την εξέλιξη αυτής, έχουμε μια υπεραξία της τάξης των 50.000, φορολογείται τα 50.000. Έτσι, για να καταλάβουμε, ας πούμε, το πώς μπορεί να λειτουργεί. Όχι μεταβίβαση όμως των περιουσιακών στοιχείων. Και αυτό είναι βασικό. Γιατί προστατεύεις τη μικρή περιουσία με αυτόν τον τρόπο. Τη μικρή ιδιοκτησία. Και δεν φορολογείς την ιδιοκτησία. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, στη φίλη που περιμένει. Χαίρετε. Ναι. Χαιρετώ το Δημήτρη και το Δημήτρη. Ναι. Ο Παναγιώτης είμαι. Από ναι. Την Τρούπολη. Ναι. Απλά παρακολουθώ την εκπομπή έτσι και ακούω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σαν ένα μέλος του ΕΠΑΜ, το οποίο έχω περάσει από διάφορα πράγματα, το ξέρεις. Ξέρεις που ανήκω και σε ποιο πυρήνα ήμουνα. Ναι, ξέρω. Απλά θα ήθελα σε όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν και ασκούν μόνο κριτική χωρίς να δημιουργούν και θέλουν να λέγονται συναγωνιστές, να αναρωτηθούν ο καθένας ξεχωριστά ποια εμπιστοσύνη ήταν αυτή που χάθηκε απέναντι στο ΕΠΑΜ από αυτούς. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, και εσύ Δημήτρη το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ήταν πολλά άτομα από αυτά τα οποία τρώγαμε μαζί ένα βράδυ πριν τις εκλογές, τις τελευταίες. Ναι. Έτσι. Και θα ήθελα να τους πω ότι όταν φεύγεις από κάτι ή για οποιονδήποτε λόγο, καλό θα είναι να το βουλώνεις. Γιατί θα πρέπει και οι άλλοι να ανοίξουν τα δικά τους τα στόματα. Δεν θα το έκανα αυτό και ξέρεις πολύ καλά ότι έχω τον τελευταίο καιρό αποφασίσει να μην μιλάω δημόσια για αυτά τα πράγματα, αλλά βλέποντας να προσπαθούν να κρίνουν το συμβόλαιο το οποίο υπογράφει ο κάθε ένας επαμήτης απέναντι στον ελληνικό λαό πριν ακόμα το μάθουν οι επαμήτες, θεωρώ ότι αυτοί που το κάνουν θα πρέπει να το σκεφτούν λίγο καλύτερα προτού να κάνουν οποιαδήποτε άλλη κριτική, όχι απέναντι στο ΕΠΑΜ και σε αυτά που κάνει το ΕΠΑΜ,
αλλά στην πραγματικότητα των ανθρώπων που τους ξέρουν καλά, αλλά και οι άνθρωποι αυτοί τους ξέρουν ακόμα καλύτερα. Θέλω να με συγχωρήσεις που είμαι λίγο έτσι τσαντισμένος, αλλά μετά από τόσα χρόνια θεωρώ ότι είναι άδικο για ένα μέτωπο το οποίο έχει μείνει αταλάντευτο σε αυτό που κάνει, και ξέρουμε όλοι μας ότι εμείς τουλάχιστον που είμαστε ακόμα στο ΕΠΑΜ θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος, είτε θέλουνε κάποιοι δεν το θέλουνε. Θεωρώ άδικο αυτοί οι οποίοι θέλαν να θεωρούνται συναγωνιστές μας να θέλουν να μας μαχαιρώσουν τις όπλατα. Και από εκεί πέρα ο καθένας χαράξει την πορεία του. Αλλά ας είναι λίγο πιο σοβαρή. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει μάλλον να ανοίξουμε και εμείς το δικό μας το στόμα. Από εκεί και πέρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πράγματα που συζητάτε σήμερα και θεωρώ ότι θα πρέπει να τα συζητάμε πολύ περισσότερο για να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι. Αυτά. Λοιπόν, χαιρετώ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι αλλιώς. Έχουμε πολύ μεγάλα πράγματα μπροστά μας. Εγώ απλά θα ήθελα να σχολιάσω χωρίς καμία ιστορία. Αν είναι τόσο εύκολο με πισόπλα τις μαχαιριές να πέσει ένα μέτωπο σαν το ΕΠΑΜ, τότε καλά θα κάνει να πέσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάθε δοκιμασία είναι για καλό. Τι μας λέει ο λαός μας, ότι δεν σε σκοτώνει ή σε κάνει πιο δυνατό. Λοιπόν, νομίζω ότι απέδειξε, ότι η πράξη αποδεικνύει το ποιος είναι εντάξει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και 2 χρόνια ακούω και έρχονται προτάσεις προς την πολιτική γραμματεία, είτε ήμουν μέλος της πολιτικής γραμματείας είτε όχι, άκουγα από διάφορους οι οποίοι έχουν το υπέροχο, έχουν τη μοναδική λύση για μέτωπο. Έχω μετρήσει πάνω από 400 τέτοιες προτάσεις που έχουν φτάσει στα αυτιά μας ή κατευθείαν σαν πρόταση ή σαν επιχείρηση. Τώρα φτιάχνουμε το μοναδικό, το μόνο, το φοβερότερο μέτωπο όλων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πότε είναι αυτά τα πράγματα. Και ερχόντουσαν λοιπόν και μας λένε: διαλυθείτε και ελάτε να φτιάξουμε το φοβερό μέτωπο. Το αστείο είναι ότι τέτοιες ανοησίες βρήκανε αυτιά και μέσα στις γραμμές μας. Αυτό είναι όμως και καλό. Γιατί μόνο έτσι δυναμώνεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο, ξεκαθαρίζουν οι γραμμές. Και έτσι μπορεί να έρθει καινούριος κόσμος πεισμένος και αυτούς που είδαμε στο συνέδριο. Άνθρωποι δηλαδή που πραγματικά σου λένε ότι στις περιοχές τους. Αυτούς που θέλουν. Αν μη τι άλλο. Αυτούς που θέλουν. Έτσι, μπράβο. Αν μη τι άλλο, είναι άνθρωποι που βάζουν πλάτη. Βάζουν πλάτη, δηλαδή πλάτη για όλο το μέτωπο εννοώ και να μπορεί να σηκωθεί. Και ότι αυτοί σε κάνουν να πιστεύεις αυτό που εγώ είχα κλονιστεί στο 4ο συνέδριο. Ότι ρε παιδιά, θα το φτάσουμε μέχρι τέλους και θα είναι μέρα μεσημέρι. Και θα γιορτάζει όλος ο λαός και άντε να το στρώσουμε στη δουλειά. Εγώ θέλω να πω κάτι εδώ και το έχω πει και του Γιώργου του Γεωργή σε πολλές κουβέντες που κάνουμε. Ότι ακούω που φεύγει κόσμος που καμιά φορά από το μέτωπο, έρχονται όμως πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το σημαντικό. Λέω εγώ δεν στεναχωριέμαι. Δεν στεναχωριέμαι όταν φεύγει κάποιος. Φεύγει για πολλούς λόγους. Κάτσουμε, εξετάσουμε τον καθένα γιατί φεύγει για κάποιο λόγο. Αν θέλει κάποια στήριξη, κάποια βοήθεια, να του σταθούμε. Δεν το συζητάω. Από την άλλη όμως λέω ότι. Όλες αυτές οι δυσκολίες, αυτό που είπες πριν, γιατί πρέπει να μας φοβίζουν. Να πούμε κάτι ότι ο Βυργίλιος ήταν οδηγός του Δάντη, σύμφωνα με μας έτσι. Γιατί πρέπει να μας φοβίζει η κάθε δυσκολία. Αυτό δεν είναι η ζωή του στο φινάλι. Όπως είναι η ζωή, έτσι είναι. Νομίζω και το μέτωπο, έτσι είναι και το ΕΠΑΜ. Αν κάτι... Τη δυσκολία έχεις και την νικάς. Αυτό έχεις να κάνεις, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο. Αν θέλουμε να ενταχθούμε από την πράξη, δείτε ρε παιδιά πώς θα κατάφερε το UKIP. Προφανώς διαφωνούμε με το UKIP. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είμαστε το UKIP. Το UKIP είναι ένα κεντροδεξιό ακόμα και όχι ακροδεξιό όπως ακούω μερικούς ηλίθιους. Έχουμε ακούσει τέτοιες μπουρδες. Ηλίθιους να λένε. Κεντροδεξιό είναι το οποίο έκανε μια υπέρβαση γιατί είναι θατσερική αυτή που το φτιάξανε στην αρχή. Έτσι, έκανε φοβερές υπερβάσεις για τα δεδομένα της Αγγλίας, για την πολιτική καταγωγή των ανθρώπων αυτών. Εξαιτίας αυτών των θατσερικών πήγε σε δημοψήφισμα ο άλλος. Αυτοί οι άνθρωποι που ξεκίνησαν μια μικρή ομαδούλα, οι οποίοι επί 18 χρόνια ήταν μετά τη μία ήττα μετά την άλλη. Και τους χλεβάζανε κιόλας. Τους χλεβάζανε, ήταν αντικείμενο κατορθώσανε να κερδίσουν ένα Brexit. Με συγχωρείτε, παιδιά.
Με συγχωρείτε, παιδιά, του βγάζω το καπέλο. Και εγώ πρέπει και να ενταχτώ από αυτούς. Και αυτό που μας είπαν στην επιστολή, τη χαιρετιστήρια επιστολή που μας στείλανε, είναι αυτό. Εμείς ατσαλωθήκαμε, μη κάθε ήττα μας ατσάλωνε. Γιατί ξέραμε ότι μπορεί να είναι μια ήττα στη μάχη, αλλά ο πόλεμος δεν είχε χαθεί. Μας ατσάλωνε, δυναμώνομαστε και όταν αποκτήσαν τη δύναμη σε κάθε γειτονιά της Αγγλίας, τότε πετύχανε τον Brexit. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Αυτό ήταν κιόλας ο αντικειμενικός σκοπός εξ αρχής. Αυτό τους διαφοροποιούσε από όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας μάθει εμάς. Αυτό πρέπει να μάθουμε. Η μάχη δεν είναι τι αποτυπώνεται στις εκλογές. Μία και καλή θα γίνει. Και μόλις θα γίνει, τότε θα γίνει τούμπα τέτοια που δεν πρόκειται να υπάρχει επιστροφή για αυτούς. Δεν θα είμαστε όπως η Βρετανία που ετοιμάζει ο Κάμερον πραξικόπημα. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να κουνηθεί τίποτα. Μία και καλή θα γίνει. Και μόλις θα γίνει, τη βάψανε. Και στο κάτω γραφείς κάθε ήττα που έχουμε υποστεί, αν θέλεις, ή κάθε αδυναμία μας, να το πούμε έτσι, να πετύχουμε το στόχο, είναι ένας τρόπος για να κρατήσουμε τους καλύτερους αγωνιστές, για να μας πλησιάσουν οι καλύτεροι αγωνιστές. Οι άνθρωποι δηλαδή μέσα από την κοινωνία, οι οποίοι μπορούν να αντέχουν, να έχουν δύναμη, να μπορούν να προχωράνε μπροστά, να διαβάζουν, να μελετάνε, να κατανοούν. Να τραβήξουν και τους άλλους μαζί. Να μην είναι απλά ένας ψηφολαός ή ένας μικροαστικός χυλός που την προσωπική του αποτυχία προσπαθεί να την προβάλλει στην αποτυχία όλων των υπολείπων. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και αυτό είναι μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει, ενώ γύρω μας όλοι οι άλλοι παραπέουν, γκρεμίζονται, διαλύονται ή αποσυντίθεται. Και δεν είναι παράλογο, δεν είναι οργανωτικό, είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Γιατί ακόμη και η ΛΑΕ, για παράδειγμα, και εδώ μια απλή κριτική να μου επιτρέψουν οι σύντροφοι, πρώην σύντροφοι και συναγωνιστές. Παιδιά, από τη στιγμή που λέτε ότι το μεταβατικό σας πρόγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πρώτο βήμα για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, τη χάσατε τον αγώνα. Το χάσατε. Είναι αυτό το κέριο στοιχείο που έκανε το ΚΚΕ να χάσει την ηγεσία του αγώνα την εποχή του ΕΑΜ και να δώσει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να το φέρει στον εμφύλιο πόλεμο. Δεν το καταλαβαίνετε ότι, ρε παιδιά, ο αγώνας κρίνεται πάντα από την επίτευξη των στόχων που πρέπει άμεσα να θέτει το κίνημα. Δεν μπορεί να βάζεις, να οριοθετείς αυτό το στόχο με βάση κάποια άλλη προοπτική, δική σου προοπτική. Ιδεολειψία. Αυτό το μετατρέπει ακόμη και το τωρινό το άμεσο σε ιδεολειψία. Και έτσι προσδιορίζεται το αίτημα με βάση τα ιδεολειπτικά χαρακτηριστικά του φορέα του και όχι με βάση τις ανάγκες των μαζών. Και έτσι χάνει το παιχνίδι. Έτσι το έχασε την εποχή εκείνη του ΚΚΕ, πέρα από τις άλλες μαλακίες που έκανε. Εκεί το έχασε, ήταν το κορυφαίο ζήτημα. Το ότι συνέδεσε το ζήτημα της λαοκρατίας, το αιτήματος δηλαδή του ΕΑΜ, που το είχε αναγκαλιάσει μέχρι και 47 πολιτευτές του Λαϊκού Κόμματος εκείνη την εποχή, με το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Το τι μαλακία ήταν αυτή, ήταν μέγιστη. Με αποτέλεσμα να δώσει στους Εγγλέζους πανούργοι και πανέξυπνοι χρόνια στο κουρμπέτι την ευκαιρία να διχάσουν το λαό και να τον οδηγήσουν σε φίλιο πόλεμο. Οι Εγγλέζοι ψάχναν λεπτομέρεια και εσύ τους έδωσες. Τρέλα. Πάλι τα ίδια. Δηλαδή, 90 χρόνια μετά, να μην καταλαβαίνουν το στοιχειώδες στην αλφαβήτα. Και να είμαι πολύ προκλητικός για τους πρώην συντρόφους μου. Ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ιδεολειψία. Ένα παραμύθι που γεννήθηκε μετά την ήττα των μεγάλων δημοκρατικών επαναστάσεων από αυτούς που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι το πρώτο και το μέγιστο ζήτημα είναι πάλι για τη δημοκρατία. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέγανε οι κλασικοί. Αν πας να συζητήσεις βασικά τι είναι η δημοκρατία, μήπως δεν έχουν μεγάλα κενά. Γιατί εδώ μιλήσαμε, είπαμε πράγματα. Εδώ είπαμε μεγαλύτερο όπλο της δημοκρατίας είναι η συνέλεση. Έτσι. Η συμμετοχή, να είσαι φορέας και λήπτης και αυτός θα εφαρμόσει την απόφαση. Δεν νομίζω εγώ ότι βλέποντας την κοινωνία και κυκλοφορώντας με τον κόσμο, πολύ λίγος κόσμος είναι αυτός ο οποίος οργανωμένος τώρα σε πολιτικά κόμματα, όχι κινήματα, κόμματα, αντιλαμβάνεται την έννοια της δημοκρατίας. Όχι, μαύρα μεσάνυχτα. Σε κινήματα τα αντιλαμβάνονται, γιατί εγώ το έχω προσέξει. Εντάξει, πάρα πολλά είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένοι. Η δημοκρατία της παρέας είναι άλλο πράγμα. Η δημοκρατία της παρέας είναι άλλο πράγμα. Και η δημοκρατία, μια συνέλευση η οποία έχει προτάγματα μπροστά, έχει να υλοποιήσει πράγματα, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μέρα με τη νύχτα. Αλλά τέλος πάντων είναι. Μας λέει η φίλη Γεωργία, λέει, μιας και αναφέρεται η Βρετανία, γνωρίζετε κάτι για την παρέτηση του Φάραντζ από το UKIP. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι η παρέτηση του Φάραντζ από το UKIP, νομίζω είναι η τέταρτη φορά που το κάνει. Α, δεν το γνωρίζω. Έχει κάνει, δηλαδή, το ότι μην ασχολείστε, δηλαδή, μπορεί να παραιτηθεί και αύριο να το δούμε πάλι
Η ηγεσία το είχε κάνει και στις τελευταίες εκλογές που είχε γίνει, τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Αγγλία. Πάλι παραιτήθηκε από την ηγεσία του UKIP και μετά από την πρώτη μουρή είναι. Έτσι αλλιώς τώρα, με κακά τα ψέματα. UKIP σημαίνει Farage. Δηλαδή, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτή είναι μια προσωπικότητα που σηματοδοτεί αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Μα είναι και αυτός ο οποίος είτε δεν μας ταιριάζει είτε μας ταιριάζει. Είναι και αυτός ο οποίος είναι συγκρουστεί. Είτε είναι στην ηγεσία του UKIP είτε όχι. Φάρατζ σημαίνει φάρατζ για το UKIP, για το χώρο αυτό και τον τρόπο. Γιατί τέλος πάντων, είτε το που μας γουστάρει είτε δεν μας γουστάρει. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε μια αγώνα, ξεκινώντας με τη μια παρέα του. 4-5 παιδιά ήταν. Παιδιά δεν ήταν καθόλου παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Αυτή ήταν μια ομάδα 4-5 ατόμων, οι οποίοι στήσαν αυτή την ιστορία. Βγήκε μπροστά αυτός με μια αιχμή και βγήκε αυτή την ιστορία και πετύχαν αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να ανταχτούμε από αυτή την ιστορία. Και αυτή η προσωπικότητα δεν πρόκειται να χαθεί επειδή φεύγει από την ηγεσία. Μην τρελαθούμε τώρα. Ανεξάρτητα με το αν ταυτίζεσαι μαζί του ή όχι, πολιτικά ή ιδεολογικά. Έτσι γίνονται οι πολιτικές προσωπικότητες, ρε παιδιά, όταν έχουν ταυτιστεί με συγκεκριμένα αιτήματα της ίδιας κοινωνίας που έχουν επικρατήσει κιόλας. Σε όλους τους τομείς έτσι γίνονται οι μεγάλες προσωπικότητες. Και μην ασχολιώσατε με τη συνωμοσιολογία περί και Φάρατζ και αν θα φύγει από το γιο και μήπως σημαίνει κάτι άλλο. Μπορεί να σημαίνει, μπορεί και μη σημαίνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα έτσι αλλιώς πέρασε εγώ. Πριν ολοκληρώσω, ναι, εγώ θέλω να κλείσω με κάτι γιατί ήταν αυτό, έχει σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε. Εγώ είχα κρατήσει κάποια στιγμή, το έχει πει. 3-4 χρόνια πιο πριν, είχε πει ένα πράγμα. Και εγώ αυτό έχω κρατήσει και είναι οδηγός για μένα. Και όποιος θέλει μπορεί να το σκεφτεί. Ήτες θα έχουμε πολλές. Νίκη θα είναι μία. Σωστό. Μία φορά θα νικήσουμε και εκεί τελειώνει το παραμύθι. Και το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό είναι το. Δηλαδή, ας κρατήσουμε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι στοιχείο δύναμης. Το λέμε εμείς από την αρχή. Θα πρέπει να το ξαναπούμε. Αυτό ξέρει πάρα πολύ καλά ο εχθρός. 40.000 φορές να μας οδηγήσει σε ήττα, ξέρει ότι μία φορά να νικήσουμε έχει τελειώσει. Γι' αυτό και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση πάντα αυτός. Βεβαίως και το βασικό του μέλημα ποιο είναι. Το να μας κρατάει στην αφάνεια. Εμείς δεν υπάρχουμε. Αυτό είναι το βασικό του όπλο γιατί δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει ποτέ, ούτε καν με τη βία δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει. Γιατί αν μπορούσε θα το έχει κάνει, παιδιά. Μην νομίζετε ότι είναι υπεράνω. Θα το έχει κάνει. Δεν μπορεί. Και άρα. Η δυνατότητα οργάνωσης, να είσαι ξανά όπου στην κάθε γωνιά της Ελλάδας, να έχεις τουλάχιστον και έναν συνειδητό επαμήτη, δηλαδή συνειδητό με την έννοια αφοσιωμένο στο βασικό πατριωτικό καθήκον, είναι η συνταγή του μέλλοντος. Είναι η συνταγή της επιτυχίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είτε πάμε δια του κοινοβουλίου, είτε δεν πάμε δια του κοινοβουλίου. Θέλω να πω δηλαδή, όπως και να επιλέξει αυτός ο λαός να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να επιλέξει με την πλειοψηφία του, η πλειοψηφία του να βγει μπροστά. Όπως και να το επιλέξει, αυτός ο τρόπος οργάνωσης είναι η μόνη συνταγή επιτυχίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τουλάχιστον πρέπει να το είχαμε καταλάβει όσοι από μέσα μας στους δρόμους τόσα χρόνια. Με μια τελευταία έτσι παρατήρηση ενός φίλου από την Αγγλία, του Γιώργου. Γεια σου Δημήτρη, συγχαρητήρια για το λόγο σου που άνοιξε το συνέδριο. Λόγω και προσωπικού ενδιαφέροντος στο θέμα, θα ήθελα να μας πεις τι πιθανότητες δίνεις στον οργανώσει ο λαός μας μια καμπάνια για την αναγνώριση του ολοκαυτώματος των Ελλήνων 400 χρόνια σκλαβιάς και σφαγή της Μικράς Ασίας. Πιστεύω πως είναι και μάλιστα μπορεί να αναγνωρίσει και παγκόσμια ως ολοκαύτωμα. Αφού τα κατάφεραν οι Πόντοι και οι Αρμένοι, σίγουρα θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Πρώτον, οι Πόντοι είναι Έλληνες, παιδιά, μην τρελαθούμε. Είναι η γενοκτονία Ελλήνων. Δεύτερον, από ό,τι έμαθα χθες και θα πρέπει να έρθει και ο Λεωνίδας ο Χρυσατόπουλος σε μια εκπομπή να εξηγήσει, έχει δημιουργηθεί δίκτυο γενοκτονίας των Ελλήνων, το οποίο προωθεί την αναγνώριση των τριών γενοκτονιών των Ελλήνων. Πιο ειδικά δεν γνωρίζω, μόλις και εγώ χθες το έμαθα για το αποτύχημα των Ελλήνων, τον Χρυσανθόπουλο, ο οποίος είναι μέλος, και θα ήταν πολύ ωραία να έρθει σε μια εκπομπή ο Λεωνίδας να εξηγήσει και να μας εξηγήσει το πώς ακριβώς το σκέφτονται και πώς προωθούν αυτό το πράγμα για τα ζητήματα των γενοκτονιών. Και είναι και γνώση και της γενοκτονίας των Αρμενίων ο κ. Χρυσανθόπουλος. Βέβαια, ναι, βεβαίως. Ήταν και ο πρώτος πρέσβης στην Αρμενία της Ελλάδας. Τον είχα παρακολουθήσει σε μια. Ο Λεωνίδας. Εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν επίτιμος καλεσμένος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Να τελειώσουμε, ήδη έχουμε περάσει το δίωρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα μας επιτρέψετε, όπως είπε και. Αυτό λέω. Να μας επιτρέψετε να πούμε ότι. Να μας επιτρέψετε να πάρουμε το επόμενο δεκαήμερο off από την εκπομπή. Να μπορούμε να συνέλθουμε να πατήσουμε στα πόδια μας γιατί δεν είναι σωστό. Από την εκπομπή μπορεί, αλλά γιατί ετοιμάζουμε αυτά που είπαμε. Καλά. Ακούτε τώρα. Έχουμε και τα σεμινάρια.
Λοιπόν, φαίνομαι για ωραία. Για να... Εντάξει, βεβαίως. Γιατί δεν κάνετε, ρε παιδιά, γιατί δεν κάνετε, αφού με όλοι έχετε πολύ φοβερούς νεολαίους. Γιατί δεν κάνετε μια εκπομπή, έτσι, κουβεντούλα. Αυτή η βαγιά είναι καλύτερη. Θα... Είναι και λίγο περίεργη, είναι η απόσταση. Είναι η απόσταση. Είναι... Καλά, το σκεφτούμε, να το δούμε, να μην απασχολούμε τώρα και τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.